Τι με έκανες χθες? Έλα σε φιλήσω. Θα καλομάθω. Κάθε μέρα. Αυτό πήγα να πω. Ότι συνήθισα πλέον. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζουμε να έχετε μία όμορφη μέρα. Μ' αρέσει που το λέμε την Πέμπτη πλέον, έχει καθιερωθεί και το λέμε προ-Παρασκευή. Ωραία, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Προ-Παρασκευούλα ζάχαρη, προ-Παρασκευούλα μέλι. Από την Τετάρτη και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Λες, έρθε Παρασκευή, τελείως. Τι μένει Πέμπτη, Παρασκευή, τελείως. Εντάξει, και ήρθε το Σαββατοκύριακο και θα έχει καλό καιρό. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Όλα καλά. Καλά, καλά. Εγώ από την άλλη έχει υποκλοπές, έχει δεθ, έχει. Σαββατοκύριακο. Εσύ που είσαι και κολλημένη με αυτά, με τα οικονομικά, πολιτικά, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα μείνεις κολλημένη στην να παρακολουθήσεις εξαγγελίες. Βεβαίως, θα είμαι εκεί στη ΔΕΘ και θα τα παρακολουθώ από κοντά και την Δευτέρα θα σου έχω και αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ναι, ναι, άντε πάμε. Πάμε να κάτσουμε να τα πούμε όλα. Άντε, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα ήρθα και έχει γραμμένο η Χρύσα επάνω. Γιορτάζει η Μαρία, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Δέσποινα. Η Δέσποινα, η Μαριέτα, η Τσαμπίκα, όλα αυτά τα ονόματα. Ναι, γιατί, γιατί είναι μεγάλη γιορτή σου. Βεβαίως, γέννηση της Θεοτόκου σήμερα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά ποια Μαρία και ποιοι Μάρι γιορτάζουν? Τώρα αυτά μου βάζει δύσκολα. Ναι, γιατί είναι, πρόκειται τώρα, οι Μάρι και οι Μαρίες που γιορτάζουν το 15 Αύγουστο. Με συγχωρείς λίγο, να σε καθαρίσω εγώ εδώ, γιατί σου είχα αφήσει. Ας το πάρω, δεν πειράζει. Να κοιμηθούμε στο χαλάκι απόψε του σπιτιού. Εκεί σε βλέπω, γι' αυτό το έκανα. Μην ξυπνήσει η γυναίκα σου. Έχει λοιπόν το 15 Αύγουστο που γιορτάζει ο Μάριος και η Μαρία κτλ. Έχει 21 Νοεμβρίου που γιορτάζουν Μαρίες. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Στείλτε μας μήνυμα αν γιορτάζετε σήμερα και ποιοι γιορτάζετε. Ωραία θα είναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας σε κάθε περίπτωση. Πώς το ξεχωρίζεις αυτό, δηλαδή πώς ξέρεις, στο τηλέφωνό σου φαντάζομαι έχει πολλές Μαρίες, ίσως και Μάριους. Ωραία. Πώς ξεχωρίζεις ποιοι είναι 15 Αύγουστο, ποιοι είναι 21 Νοεμβρίου, ποιοι είναι σήμερα, πόσο έχουμε 8 Νοεμβρίου. Έχεις ξυπνήσει με πολλές απορίες. Έχω κι άλλες. Είχα γκρίνια, αλλά επειδή χθες κινήσαμε γκρίνια. Δεν θέλω να έχεις γκρίνια σήμερα. Εντάξει, όχι, θα έχω μετά. Θα έχεις μετά. Μετά θα έχω με τις εξαγγελίες. Να σου πω κάτι. Αυτά που σου αρέσουν. Η νύχτα τώρα ήταν ήσυχη. Τη νύχτα είχε πραγματάκι. Θες να πάμε να δούμε το Φάνη Καραμπατσάκι και θα πάμε στα υπόλοιπα. Ψύχρεμα χαλαρά με το καφεδάκι μας. Ο Φάνης είναι στη Μονή Πετράκη στο Συνοδικό Μέγαρο, γιατί είχαμε το βράδυ μια επίθεση του Ρουβίκονα, μια παρέμβαση του Ρουβίκονα, Έλα, Φάνη. Μια παρέμβαση, όπως αποκαλείται, του φεμινιστικού τομέα του Ρουβίκονα στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος στο Κολονάκι, με πανό και τρικάκια. Ένα λεπτό κράτησε η παρέμβαση αυτή. Η άμβλωση είναι δικαίωμα, ποτέ ξανά πίσω στο μεσαίωνα, ανέφεραν. Ενώ υπάρχει και κάλεσμα για τις 8 το πρωί έξω από την Μητρόπολη για συγκέντρωση και 7 η ώρα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Όλο αυτό είναι για τις αμβλώσεις, έτσι, που έχει γίνει. Τώρα, εσύ έχεις και άποψη κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, βεβαίως. Και αυτό ξεκίνησε από το εξωτερικό, αλλά βλέπουμε ότι όλο και απλώνεται σε όλο και περισσότερες χώρες. Θα το δούμε, βέβαια. Θα έχουμε και ρεπορτάζ. Όταν λέω εσύ έχεις άποψη, εννοώ κάθε γυναίκα βεβαίως, έχει πρώτο, κάθε τον γυναίκα, πρώτο λόγο. Ναι, 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 ναι. Έχει το. Έτσι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και η εγκύκλειο που είχα μοιράσει. Ναι, κατά των αμβλώσεων. Ναι. Σωστά. Τώρα είναι κουβέντα που θα ξεκινήσει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχει μάλλον ξεκινήσει, μάλλον. Ήδη δηλαδή τώρα ερχόμενος άκου για ραδιόφωνο με τους ακροατές που βγαίνουν γενικότερα και δίνουν τις απόψεις τους. Όλοι τσακώνονταν γι' αυτό, για τις αμβλώσεις. Και από τη μία σκεφτόμουν αυτό και λέω από την άλλη, επειδή το ξεκίνησε στη η Αμερική, ας πούμε, πρέπει και εμείς να το ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία. Ναι, έλα. Θα το δούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες. Δεν είχαμε πάντως άλλο πρόβλημα εκεί, μόνο τα τρικάκια πέταξαν και φύγαν, έτσι. Μόνο τα τρικάκια και το πανό, τίποτα άλλο. Δεν ένα λεπτό κράτησε αυτή η αποκαλούμενη παρέμβαση. Όχι. Μάλιστα. Και γενικώς η νύχτα ήταν ήσυχη και για την αστυνομία και για την πυροσβεστική. Εντάξει, Φάνη μου, θα σε ξαναδούμε αργότερα, γιατί έχουμε να ανοίξουμε και το θέμα του ατυχήματος με το Λούνα Πάρκ του Ρέντι και όλα τα υπόλοιπα. Θα το δούμε μετά. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ξεκινάει η μέρα. Λοιπόν, και αφού ήταν ήσυχη η νύχτα και δεν είχαμε πολλά παρατράγουδα, για πες μου τώρα τι έκανε χθες το βράδυ. Α, ξέρω που το πας. Ωραία βραδιά. Πολύ ωραία βραδιά. Ωραία, πολύ, πολύ γλυκιά βραδιά στην παρουσίαση του προγράμματος του Open, βεβαίως, του νέου προγράμματος του Open. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν είχε καθόλου φανφάρες, λόγους, τίποτα το φανταχτερό, τίποτα το έτσι πομπόδες. Βλέπω όμως γιγαντοθόνες εδώ, βλέπω καναπέδες, ήταν όλη μια παρέα ουσιαστικά. Το βίντεο ακριβώς, είναι το βίντεο που πήγαμε για γύρισμα που με είχε στημένο κάτω στα γκρεμμύδια. Στο λιμάνι λες, να είμαστε τώρα. Γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί, κάνε έτσι, δεν θέλω έτσι, θέλω αλλιώς. Λοιπόν, μια πολύ ωραία βραδιά που ήταν όλοι εκεί, τα στελέχη του Όπεν, όλοι οι άνθρωποι, εδώ βλέπετε.
Και τον... Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Ο Γενικός Διευθυντής που έπαιρνε ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, δίπλα τον Νίκο Στραβελάκης. Βλέπω εσένα τον όμορφο. Έτσι, ο κύριος Λάτσιος. Βεβαίως. Όλοι ήταν εκεί. Ήταν όλοι εκεί. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε χθες. Πάμε. Ξεκινά μια νέα σεζόν με πολλές και πυκνές εξελίξεις. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης του Open θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε ακόμα περισσότερες γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αλλά και στο πρόγραμμα το Open έχει ετοιμάσει πολλά ελκυστικά ψυχαγωγικά προγράμματα που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα αγκαλιάσει. Το Open δεν είναι όπως πολλοί νομίζουν, ζητάμε από τον τηλεθεατή να είναι ανοιχτόμυαλος, να είναι αυτό που λένε μερικές φορές κακώς προχωρημένος. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για να καταλάβουμε τι γίνεται στην κοινωνία και να προσπαθήσουμε να το εκφράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα ήρθαμε εδώ για πάρα πολύ απλό λόγο. Απλώς να καλωσορίσουμε τη νέα σεζόν και να την καλωσορίσουμε μαζί. Χωρίς να πούμε έτσι μεγάλες, να κάνουμε εξαγγελίες, χωρίς να δώσουμε τρομερά μηνύματα. Νομίζω αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται και θα φανεί, θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. Τα δείγματα γραφής θα μιλήσουν μόνα τους. Είναι λοιπόν το νέο πρόγραμμα του Open, αυτό που είδαμε στη μεγάλη αυτή οθόνη εδώ, μαζί με τους δημοσιογράφους που μας θύμισαν και με όλους τους συντελεστές, όλους τους ανθρώπους του Open. Και ελπίζουμε να αγαπηθεί το ίδιο για τους τηλεθεατές, γιατί πραγματικά έγινε με αγάπη. Όπως γίνονται και οι ειδήσεις κάθε μέρα, με μεγάλη φροντίδα, με μεγάλη αγάπη. Και με πολλή δουλειά από όλους εμάς. Όλοι μαζί, η δυνατή ομάδα του Open, ενημέρωση, ψυχαγωγία, από όπου και αν βρισκόμαστε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να είναι ένας πολύ καλός χειμώνας σε δύσκολες εποχές για τους τηλεθεατές, για την κοινωνία. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε δυνατοί και ο στόχος είναι όλο και πιο ψηλά. Θα είμαστε περισσότερο ενισχυμένοι και αυτή τη χρονιά, με ανανεωμένο πρόγραμμα, νέα πρόσωπα, νέες εκπομπές, αλλά την ίδια πάντα όρεξη για σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Πολύ φιλικό το κλίμα, οι συνάδελφοι, πώς να το πω ρε παιδί, δεν είναι φάμπρικα. Να. Είναι ωραία κατάσταση. Προσεγμένα στημένο, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, ωραία κατάσταση. Σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις, να δουλέψεις ωραία, να δουλέψεις, να βγάλεις δημιουργικότητα, να βγάλεις ιδέες, να βγάλεις πράγματα, να τα πεις τα πράγματα όπως θες, έτσι όπως είναι, να τα χώσεις όλους. Προσπαθούμε να διατηρούμε το open χαμόγελό μας, πάντα με ενημέρωση, πάντα με αντικειμενικότητα και με όσο δυνατόν γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Φέτος μας βλέπετε με τον Γιώργο Σιαδήμα κάθε Σαββατοκύριακο στο open, τώρα μαζί από τις 5 το πρωί έως τις 10. Ενημέρωση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανήκω στην μεγάλη οικογένεια του Open και στόχος μου είναι και εγώ να συνδράμω, να βάλω το δικό μου λιθαράκι, να μεγαλώσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές. Πλέον στη συνείδηση των ανθρώπων, Open σημαίνει ενημέρωση. Βεβαίως το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι και ψυχαγωγία, εμείς τα συνδυάζουμε όλα. Εγώ θα σας δίνω ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, λέγοντας τα αθλητικά βεβαίως. Και η πάσα μου, δεν ξέρω αν θα είναι ακριβία, είναι στο Μανώλη Σφακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει όλη την αθλητική ενημέρωση του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Αθλητικά λοιπόν και φέτος το Open, πέμπτη σεζόν, δόξα σε ο Θεός, ο κόσμος στηρίζει, το αναγνωρίζει και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Και το Open Sport, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι, και την Κυριακή το βράδυ το Total Football, και τη Δευτέρα το βράδυ η δίκη στο Open. Γενικά το Open είναι αθλητικό κανάλι και αθλητικό κανάλι θα έλεγα. Ανανεωθήκαμε και εμείς, είχαμε έτσι έναν ωραίο αέρα ανανέωση στην εκπομπή μας και στο πλατό και στην ομάδα μας και συνεχίζουμε χαρούμενοι και δυναμικά. Αισθάνομαι χαρά, αισθάνομαι δέσιμο. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι σε μια οικογένεια και έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό σκοπό και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ όμορφο. Φέτος κάνουμε μια καινούρια αρχή, είμαι πολύ αισιόδοξη, έχω πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραίο κλίμα στο γραφείο και ελπίζουμε αυτό να βρει και το αντίκρισμά του στον κόσμο. Να περιμένετε πάρα πολύ Ελλάδα, να περιμένετε πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων, θα αναδείξουμε το καλό, το θετικό, το φωτεινό. Να δούμε ότι υπάρχει αυτή η πλευρά στην κοινωνία μας και όχι μόνο το σκοτάδι και η τοξικότητα. Έχουμε βουτήξει μέσα στην ιστορία, τη ζούμε, υποφέρουμε από αυτήν, υποφέρουν οι ήρωές μας από αυτήν την ιστορία. Όλα τα δεινά του ελληνισμού περνάνε πάνω από τους πρωταγωνιστές μας. Να σηκώνεις το βλέμμα να βλέπει μακριά. Να χαρίζεις ένα χαμόγελο στην κάθε μέρα. Να
αισθάνεσαι, να συνδέεσαι, να αφήνεις το εγώ να γίνεται εμείς. Να ζεις τη φωτεινή πλευρά της ζωής. So don't get in my way. Να γελάς δυνατά. Ice cold, too high, been a saint and a sinner. I was lost in the valley. Να αναζητάς την ουσία. Alone in the dark, bruised and bloody. Την αλήθεια. I'll rise from the river, I'll break free from these walls. Να δίνεις φωνή σε όποιον θέλει να ακουστεί. Να αγωνίζεσαι. Να χαίρεσαι. Να τραγουδάς. Να θέλεις να μαθαίνεις. Να είσαι περίεργος. Να μοιράζεσαι ό,τι αγαπάς. Να ζεις τη δική σου μοναδική ιστορία. So don't get in my way. Αυτό θα πει Open. So don't get in my way. Αυτό θα πει Open, λοιπόν. Τι ωραία που ήσουν. Και εσύ ήσουν πολύ ωραία. Με τα πράσινα σου. Άστα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με τώρα. Με το πράσινο φόρεμά σου. Δεν με ρίχνεις σήμερα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, Πάμε να μπούμε στα σκληρά, λοιπόν, και στα βαριά, τα καθημερινά μας, δυστυχώς. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το ενεργειακό, διότι η Κομισιόν προτείνει πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο, από τη μεριά του ο Πούτιν λέει τέλος το αέριο. Είδαμε σκληρές δηλώσεις καλά, από εκείνη. Σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου που δίνει ο Πούτιν 7-8 ώρων, τέλος πάντων. Καλά, ναι. Έπαιξε και ένα πλάνο ότι τον πήρε ο ύπνος κάποια στιγμή, τον είχαν κοιμισμένο τέλος πάντων, αλλά πριν από αυτό είχε προηγηθεί ευθεία απειλή. Ναι, απειλή με blackout, κανονικά. Ναι. Βέβαια, έχουμε διαδηλώσεις και σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ελληνικό, εννοείται, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα στην Ολλανδία γίνεται το εξής. Διαδηλώνουν οι αρτοποιοί και τι λένε οι άνθρωποι, ότι εμείς θα κλείσουμε. Και είναι κάτι που θα το δούμε και εμείς εδώ σήμερα με ρεπορτάζ, γιατί οι αρτοποιοί τι λένε, ότι παιδιά δεν τα βγάζουμε πέρα. Έχει πέσει ο τζίρος πάνω από 20%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν αρχίσει και ζορίζουν πάρα το πολύ λες, τα πράγματα. Με οικονομικούς όρους, καλά κάνεις και το περιγράφεις, το έχει πέσει ο τζίρος. Mm-hmm. Μπορείς να το συλλάβεις τώρα αυτό που το συζητάμε οι δυο μας, ότι έχει πέσει η κατανάλωση του ψωμιού στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για μια άλλη χώρα, το λέω γιατί η σύνδεση της Ελλάδας με το ελληνικό τραπέζι, μάλλον η σύνδεση του ψωμιού με το ελληνικό τραπέζι είναι άρρηκτη. Και έχει μειωθεί η κατανάλωση του ψωμιού στην Ελλάδα. Εγώ σοκαρίστηκα με αυτήν την είδηση. Αλήθεια το λέω. Εγώ δεν μπορώ να φω χωρίς ψωμί, να ξέρει. Εντάξει, ναι, αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Βέβαια, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και χθες είδαμε και το προκλητικό το βίντεο από την Gazprom, έτσι. Σωστό. Όπου έλεγε ότι θα παγώσετε, όχι μόνο σαν ευαρίζει εσάς. Και έδειχνε λοιπόν όλες τις αντλίες, χιονισμένα τοπία κτλ. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι περιμένουμε. Βέβαια τώρα από την άλλη, ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε και τον Ερντογάν, όπου παίρνει ξεκάθαρη θέση τώρα εδώ. Πρόσεξε να λέει και είναι με τον Πούτιν αυτό. Με ποιον θα ήταν. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Νέα απειλή από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκβιάζει ομά την Ευρώπη προειδοποιώντας ότι θα σταματήσει να στέλνει αέριο και πετρέλαιο εάν επιβληθεί ευρωπαϊκό πλαφόν στις τιμές ενέργειας. Ναι, το όπως είναι εμάς, δεν θα επιβληθεί. Εμένα μας останется только одно. Как в известной русской сказке приговаривают: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Η Ευρώπη επιμένει από την πλευρά της πως θα προχωρήσει σε πλαφόν στο ρωσικό αέριο με τον ενεργειακό πόλεμο να κλιμακώνεται. We will propose a price cap on Russian gas. Of course, the objective is here very clear. We must cut Russia's revenues, which Putin uses to finance his atrocious war in Ukraine. Και την ώρα που η Ευρώπη αγωνιά για το ενεργειακό της μέλλον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στέκεται ξανά στο πλευρό του Ρώσου Προέδρου. Αμα, Ρουσέι,
hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Burada tabii ki Rusya, herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Και όλα αυτά την ώρα που στην Ολλανδία τα αρτοπία απειλούνται με μαζικά λουκέτα και στην Ιταλία επιχειρηματίες και είναι λογαριασμούς ρεύματος λόγω της αύξησης των τιμών. Noi questi aumenti indiscriminati, non giustificati, ci stanno mettendo tantissimo in difficoltà perché l'energia elettrica è aumentata del 75%, il gas è aumentato del 99%. Λοιπόν, τώρα. Θα με αφήσει να γκρινιάξω ή όχι? Γκρινιάξω. Τώρα έχει δίκιο. Γκρινιάξω. Μ' αφήνει. Λοιπόν, χθες ανακοίνωσαν οι τρεις υπουργοί. Τα λέγαμε από το πρωί. Λέγαμε και τι θα ανακοινώσουν. Ανακοίνωσαν τα κίνητρα για το δημόσιο για να περιορίσουν την ενέργεια στις δημόσιες υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα και ποινές, όπως λέμε, για αυτούς οι οποίοι για τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες υπερκαταναλώνουν. Μάλιστα. Και λέω τώρα εγώ. Εγώ τώρα λέω. Έχεις περάσει που έχεις περάσει, ρητορικό είναι το ερώτημα, από μια δημόσια υπηρεσία, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, που οι περισσότεροι στεγάζονται σε παλιά κτίρια. Τα κλιματιστικά τους τα έχεις δει που είναι από τη δεκαετία του 80. Βεβαίως. Έχεις δει τα κλιματιστικά που είναι θεόμαυρα, που είναι της τεχνολογίας, που είναι, έπρεπε να γκρεμίσουν μια τεράστια τρύπα στον τοίχο, το μισό air condition μέσα και το μισό έξω. Και λέω τώρα για εμάς, συνολικά τους Έλληνες τώρα, οι αθεόφοβοι, είπαμε στο δημόσιο, στη δημόσια υπηρεσία, θα μειώσει την κατανάλωση του ρεύματος, διαφορετικά αν δεν το κάνεις, εγώ δεν θα σου κάνω προσλήψεις. Λες τώρα. Και ότι τι του έκανες, τέλος πάντων, την καρδιά περιβόλη του υπεύθυνου της υπηρεσίας, που δεν έκανες προσλήψεις. Ο πολίτης πάλι θα την πληρώσει, αλλά λέω, μήπως αν σκεφτόμασταν να αλλάζαμε τα κλιματιστικά στις δημόσιες υπηρεσίες, όλα αυτά τα θεοβρώμικα, όλα αυτά τα απαρχιωμένα συστήματα. Όχι, μην κάνεις έτσι. Το κόστος. Να μπει το δημόσιο στο αλλάζω συσκευή. Να μπει στο αλλάζω συσκευή. Να την πρόταση ήρθε. Έπεσε στο τραπέζι. Να μπει το δημόσιο στο αλλάζω συσκευή. Ρε Χρύσα. Δηλαδή πραγματικά είναι κλιματιστικά της δεκαετίας του 80 και του 90. Και έρχονται τώρα να πούν ότι μειώσει το κόστος το δημόσιο έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων. Καλά, γιατί δεν έχεις περάσει από μια δημόσια υπηρεσία το βράδυ που βλέπεις αναμένα φώτα. Μην μου πεις ότι αυτό δουλεύουν ισχύει, το βράδυ. Αυτό ισχύει. Και δουλεύουν, από Δήμους έχω περάσει που 9 η ώρα το πρωί είναι ακόμα αναμένα τα φώτα. Α, επίσης. Σωστό και αυτό. Έτσι, για να τα λέμε όλα, να τα λέμε καθαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κίνητρα και τα αντικίνητρα. Τι ανακοίνωσαν χθες οι υπουργοί σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο. Σειρά κινήτρων αλλά και πέναλτι για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο την άμεση μείωση της κατανάλωσης από τους δημόσιους φορείς κατά 10%. Το δημόσιο, που αντιπροσωπεύει το 10,8% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας, πλήρωσε σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο 700 εκατομμύρια ευρώ για ρεύμα το 2021, ενώ μέχρι στιγμής το κόστος έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2022. Ανάλογες συστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και κίνητρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και για τον ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά. Το σχέδιο προβλέπει μπόνους επίτευξης στόχων για υπαλλήλους και διοικήσεις, ενώ όσοι φορείς δεν προχωρήσουν σε εξοικονόμηση κινδυνεύουν με πάγωμα των προσλήψεων και των έξτρα κονδυλίων για την ενεργειακή κρίση. Στα προτινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ο κόφτης σε ψέξη θέρμανση και ο περιορισμός του οδοφωτισμού αλλά και του διακοσμητικού φωτισμού. Όπου ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, το κράτος δεν θα ενισχύσει οικονομικά τους Δήμους για τους λογαριασμούς ενέργειας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους όπως έκανε στο πρώτο. Το σχέδιο θερμοστάτης τρέχει από τις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των φορέων μέχρι στιγμής είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Από 2.495 φορείς δημοσίου, αυτοί οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί είναι 221. Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Εδώ και 8 μήνες έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, τα ακριβότερα καύσιμα, ρεκόρ πληθωρισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης αδυνατεί να συνειδητοποιήσει σε τι κατάσταση βρίσκεται η πραγματική οικονομία. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ ο ενεργειακός πόλεμος κλιμακώνεται και το κόστος γίνεται δυσβάσταχτο για πολίτες και επιχειρήσεις, για την κυβέρνηση τα πράγματα κινούνται σε πολύ αργούς ρυθμούς. Λίγο με την πείνα που έρχεται, το ετοίμασε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που ο παδός είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος
Και Καβρουλάκης φαντάζομαι, αλλά κύριος Μητσοτάκης, θα τρώμε έντομα. Βάλτε στο ψυγείο αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας. Εμείς θα λέγαμε στο καλάθι των σκουπιδιών. Αλλά μην συνεχίσετε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Λίγο υπερβολικός δεν ήταν ο κύριος Βελόπουλος. Και πρωί-πρωί, σε παρακαλώ, μην το επαναλάβεις, γιατί δεν το αντέχω. Δεν θες να το ξαναπούν. Ξεκίνησες πολύ ωραία με το ψωμάκι. Δεν μπορείς να φας χωρίς ψωμάκι τώρα. Αυτό που λέει ο κύριος Βελόπουλος. Θα τρώμε έντομα. Και χωρίς ψωμί. Και χωρίς ψωμάκι. Δεν λέει λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, μην το συζητήσουμε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως, έχουμε ετοιμάσει μάνα μου μαζί μια καρτούλα. Για πάντα δούμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο σπίτι μας. Και για τι πες. Λοιπόν λέει, τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες ημέρες, αφήστε λοιπόν τον ήλιο να μπει μέσα στο σπιτάκι με αυτόν τον τρόπο, ότι πετυχαίνουμε φυσική θέρμανση του χώρου. Ανοίγουμε λοιπόν τα παράθυρα, πάμε στη δεύτερη καρτούλα μας, αυτόνομη θέρμανση. Αν ο θερμοστάτης λοιπόν δεν πρέπει να ρυθμίζεται πάνω από τους 20 βαθμούς. Κάθε επιπλέον βαθμός, δες εδώ, ισοδυναμεί μέχρι και με 7% περισσότερη κατανάλωση ενέργειας. Ναι, τα ήξερες αυτά? Αυτό και η αλήθεια για το καλοριφέρ το ήξερα. Μάλιστα. Ναι. Καλό κύριε, για πείτε μας και εσείς. Και ο αερισμός του χώρου λέει πρέπει να γίνεται πάντα με κλειστό το σύστημα θέρμανσης. Ναι, σου λέει ότι όταν ανοίγεις τα παράθυρα, μην έχεις αυτό ισχύει για το καλοκαίρι, δηλαδή που κάποιοι ανοίγουν το κλιματιστικό και έχουν και ανοίγουν τα παράθυρα. Τα ξεχνάμε, έτσι. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πιάσει τη θερμοκρασία που πρέπει είτε το καλοριφέρ είτε το κλιματιστικό. Πέστα. Τι άλλο? Μην τοποθετείτε λοιπόν, λέει, καλύματα στα θερμαντικά σώματα, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους. Τα σεμεδάκια είναι αυτό. Τη γιαγιά. Αυτό είναι τα σεμεδάκια. Τι λέτε στον Έλληνα καταναλωτή, τι λες? Τι λες τη γιαγιά. Δεν θα έχει σεμεδάκι πάνω στο καλοριφέρ. Τι λες τη γιαγιά μου, δεν θα έχει σεμεδάκι πάνω στο καλοριφέρ, έχει τρελαθεί. Τι είναι αυτά που λέτε? Θα τρελαθώ μαζί. Πήγαινε στη θέση σου, πήγαινε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, πήγαινε να κάτσω εγώ. Λοιπόν, άκτορ. Χθες ανακοινώθηκε από την Ελστάτη Ανάπτυξη. Ναι. 7,7. Είναι 1,2, νομίζω, παραπάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2022. Καλά είναι αυτά τα νέα. Κάτσε. Έχω γκρίνια. Ναι, γιατί... Πάλι γκρίνια έχεις και εδώ, ναι, που σου λέω ένα καλό νέο. Όχι, πες, πώς ολοκληρώσεις. Μα είναι δυνατόν, αυτό μπορεί να βοηθήσει, να μας δώσει παραπάνω μέτρα, παραπάνω κίνητρα στη ΔΕΘ εδώ. Περιμένουμε να τα ακούσουμε. 7,7. 7,7. Μια χαρά είναι η αριθμή. Πολύ αυτό καλή. Στην τσέπη πότε θα το δεις? Αυτό δεν το ξέρουμε. Έμα γι' αυτό δεν το δηλαδή πραγματικά. Οκ, εντάξει. Πέρα από την πλάκα, είναι καλό το 7,7, δεν το συζητάμε. Αφήνει αυτό που λέμε δημοσιονομικό χώρο, αλλά εδώ δεν, μόνο σε επιδόματα. Α, τώρα έχουμε και τον εκλογικό νόμο, όπου φαίνεται ότι αυτό το παραθυράκι όλο και μεγαλώνει. Μάλλον γίνεται μπαλκονόπορτα το παραθυράκι. Γιατί ακούσαμε τον κύριο οικονόμου να λέει ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου δεν είναι σκοπός, αλλά εργαλείο για να αποτραπεί η ακυβερνησία, παρακαλώ πολύ. Άρα καταλαβαίνουμε, έτσι, σιγά σιγά ανοίγει αυτό. Μάλιστα. Το θέμα. Και πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των υποκλοπών. Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις εχθές πρώτη μέρα. Χθες ξεκίνησε, ήταν η πρεμιέρα για την εξεταστική. Εδώ ο πρώτος καυγάς που έχει ξεκινήσει έχει να κάνει με το Προεδρείο. Έτσι δηλαδή πρότεινε η αντιπολίτευση και είπε διακομματικό το Προεδρείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία είπε όχι διακομματικό. Έγινε ο καυγάς ο ανάλογος. Και τώρα το δεύτερο ζήτημα, αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα για τις παρακολουθήσεις, είναι. Αν τα στελέχη της ΕΕΠ θα μιλήσουν ή θα επικαλεστούν το απόρριτο. Γιατί τα στελέχη της ΕΕΠ και οι υπάλληλοι της ΕΕΠ δεν υπόκεινται σε καμία ανακριτική διαδικασία, σε καμία αρχή. Υπάρχει όμως, τα ψηλά γράμματα που λέμε, μόνο αν έχουν την έγκριση του πολιτικού τους προϊσταμένου. Μάλιστα. Αν έχουν την έγκριση του πολιτικού τους προϊσταμένου, μπορούν να μιλήσουν. Και το ερώτημα είναι αν. Αν θα βγουν όλα στο φως ή όχι, μένει να δούμε βέβαια. Έτσι. Έτσι. Άντε. Ωραία. Και πάμε να δούμε και το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Βίντεο. Το πάμε να δούμε υποκλοπές. Θέλεις τώρα να δούμε βίντεο υποκλοπές. Πάμε. Θα επικαλεστούν το απόρριτο ώστε να μην απαντήσουν οι μάρτυρες κλειδιά στην εξεταστική ή θα τους δοθεί έγκριση ώστε να αποκαλύψουν για ποιο λόγο η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτός παραμένει ο μεγαλύτερος κόμπος στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε με αψιμαχίες. Μετά την πρόταση της αντιπολίτευσης για πολυκομματικό Προεδρείο, η οποία δεν πέρασε, όπως δεν πέρασε και το αίτημα για δημοσιοποίηση των πρακτικών πλην εκείνων που αναφέρονται στην Εθνική Ασφάλεια. Η Εξεταστική Επιτροπή και το Προεδρείο της υπερψηφίστηκαν και μάλιστα με ευρύτερη της Νέας Δημοκρατίας πλειοψηφία. Το ζητούμενο για εμάς παραμένει ένα, η διαφάνεια, να μάθει ο ελληνικός λαός τα πάντα. Από εκεί και πέρα, μικροτακτικισμοί δεν θα περάσουν. Η πρωτοφανής απόφαση να μην διανέμονται καν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στους βουλευτές και τις βουλεύτερες μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αποτελούν συντεταγμένη επιχείρηση συγκάλυψης.
Είναι μια θλιβερή και απεγνωσμένη κίνηση της κυβέρνησης που δείχνει τις προθέσεις της να κρατήσει την αλήθεια στο σκοτάδι. Η πολύκρωτη υπόθεση, την εξέταση της οποίας ξεκίνησε σήμερα η Βουλή, αποτελεί τον καταλήτη για την σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Ο Αλέξης Τσίπρας εστιάζει τα πειρά του στον Πρωθυπουργό. Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούει τις επικοινωνίες των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά δεν μπορεί να ακούσει την απόγνωση της κοινωνίας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να γαντζωθεί στην καρέκλα της εξουσίας, αξιοποιώντας κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο. Είναι απερχόμενος και το γνωρίζει. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να πλάθει μύθους χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Για το γεγονός ότι μέρα παραμέρα προστίθεται και ένα νέο μέλος των κυβερνήσεών του, το οποίο παρακολουθούσε, παραμένει ένοχα άλαλος. Την ίδια ώρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την Ντόρα Μπακογιάννη για απόπειρα εκβιασμού των μαρτύρων. Αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Η δημοκρατία, το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και οι θεσμοί δεν εκφοβίζονται ούτε εκβιάζονται από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και είναι ντροπή να γίνονται τέτοιοι εκβιασμοί δημόσια που εκθέτουν την ελληνική δικαιοσύνη διεθνώς. Με τον πλέον κοινικό τρόπο προσπάθησε να επιβάλλει την ομερτά που επιδιώκει διακαώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κρατήσει την αλήθεια στο σκοτάδι, λέγοντας ότι όποιος παραβιάσει το απόρριτο θα πάει για κακούργημα και θα μπει 10 χρόνια φυλακή. Αποστάσεις από τα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για το απόρριτο πήρε ο γαλάζιος βουλευτής Κώστας Τζαβάρας με νέα παρέμβασή του για το θέμα. 41 χρόνια δικηγόρος από τη διαδικασία. Αν πει, εν πάση περιπτώσει, ο αρμόδιος υπουργός ότι υπάρχουν λόγοι και υπάρχει εξαίρεση στη διάταξη αυτή του κανονισμού για τους οποίους δεν μπορώ να ανταποκριθώ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να απαντήσω, ο υπάλληλος που είναι υπό την εποπτεία την πολιτική του υπουργού ως είτε είναι διοικητής της ΕΕ είτε όχι, ναι, αποδεσμεύεται από την υποχρέωση. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου ακριβώς γιατί τότε δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία η εξέταση του κάθε μάρτυρα, άμα κρύβεται πίσω από τη λογική του απορρίτου. Ακόμη ένα χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο των χειμωνάκηδων, όπως είναι η κυρία Φόσχολου, γιατί επιμένει το καλοκαίρι με 33 στη Ρόδο και 32 στο Άργος. Κατάλαβες, Χρυσά Φόσχολου. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω, δεν έχω τι να πω. Στην Πάτρα 33, εδώ, ακόμα στην Αθήνα 31 βαθμούς, στο Ηράκλειο 28, 33 στη Ρόδο, στο Καστελόριζο όμως 31 βαθμούς. Πάντου τριαντάρια έχουμε σε όλη τη χώρα. Έτσι, να τα βλέπεις. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο τώρα. Μια χαρά. Άσε, μια χαρά, θα θυμώσεις τώρα. Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συνδέση. Πάμε να δούμε τα σοβαρά μας. Πάμε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, δεν ξεκινάμε. Βεβαίως, είναι ο Φάνης ο Καραμπατσάκης εκεί. Καλημέρα, Φάνη μου. Αντώνης Τσολναράς στη Θεσσαλονίκη και Αναστασία Αφής από την Εφημερίδα στη Θεσσαλία και το Βόλο. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε στο Φάνη να ξεκινήσουμε. Γιατί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας έχουμε αυτούς που νοσηλεύονται. Τα τρία παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν προχθές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο Αλούφαν Πάρκ. Φάνη μου, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, να δούμε πώς είναι η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Και είναι χρήσιμο το επόμενο 48ωρο για τα δύο από τα τέσσερα παιδιά που νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Για την κοπέλα 21-22 ετών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, όχι όμως διασωληνωμένη, με κατάγματα στο θώρακα και στα πλευρά, και τον 24χρονο φίλο της, ο οποίος έχει ρήξει σπλήνας, και οι δύο είναι σε σταθερή κατάσταση όπως αναφέρουν οι γιατροί. Ωστόσο, είναι κρίσιμο το επόμενο 48ωρο. Αφενός για την κοπέλα που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφετέρου για το αγόρι, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει το χειρουργείο. Τώρα, η 22 ετών κοπέλα επίσης νοσηλεύεται με διάσηση και θλάση αγκώνα. Είναι πιο ελαφρά η κατάστασή της, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Και έναν 25χρονο, ο οποίος έχει τραύματα στο κεφάλι, είχε πάρει αρχικά εξιτήριο, ωστόσο μετά αισθάθηκε ζαλάδες, επέστρεψε για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες του ατυχήματος. Η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί τουλάχιστον σε μία από τις δύο ανακοινώσεις της ότι και σύμφωνα με τα λεγόμενα και των παιδιών που τους επισκέφτηκε, λέει κάποιος, και προσπάθησε να ρίξει εκείνους την ευθύνη ότι σηκώθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό το αρνούνται κατηγορηματικά τα παιδιά. Ενώ υπάρχει και αυτό της μάρτυρας. Μπράβο. Φάνη, λέει, αυτό θα το πούμε αργότερα. Εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η μαρτυρία των ανθρώπων ή οι μαρτυρίες των ανθρώπων, γιατί δεν πολύ ήταν σωστά μία γυναίκα η οποία βρέθηκε εκεί και έχει μιλήσει και αναμένεται προφανώς να καταθέσει την αστυνομία. Αργότερα θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες
βρέθηκαν στο περιστατικό και βοήθησαν τα παιδιά, τους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ναι. Έτσι. Τι λέει η αστυνομία, υπάρχουν πληροφορίες από εκεί. Το Αλούφα Πάρκο, όπως πολύ σωστά λέει ο Φάνης, λέει ότι σηκώθηκαν τα παιδιά. Θα δούμε τι λέει αυτό από τις μαρτυρίες και να πούμε ότι σε λίγο ο αδελφός... ενός από τους τραυματισμένους της κοπέλας θα μας μιλήσει, μας μιλάει εδώ, μίλησε στην Ελευθερία Σπυράκη και θα τον ακούσουμε τηλεφωνικά τι λέει και να μας πει και για την κατάσταση της υγείας της αδερφής του. Θα το δούμε όλα αναλυτικά σε λίγο κι αυτό. Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από το θέμα προς το παρόν, να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη φυσικά από το νοσοκομείο, εδώ θα είμαστε να συνδεθούμε ξανά μαζί σου. Πάμε στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μου. Γεια σου, Αντώνη. Καλή σας ημέρα. Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, σωστά? Έτσι ακριβώς, εδώ και μερικά 24 ώρα. Mm-hmm. Ουσιαστικά, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, και φέτος η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σιγά σιγά σε φρούρι όσον αφορά τα αστυνομικά μέτρα. Ήδη καταφθάνουν δημιουργίες από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και από την Αθήνα, οι οποίες θα αναπτυχθούν, πρέπει να σας πω, σε κομβικά σημεία της πόλης, με στόχο την περιφρούρηση της 86ης ΔΕΘ. Ουσιαστικά το Σάββατο στα Εγγένεια θα έχουμε στους δρόμους της πόλης κάτι περισσότερο από 3.500 αστυνομικούς, εν ώψη των διαδηλώσεων πάντα. Θα έχουμε και στον ουρανό της πόλης ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και ένα ειδικό drone, το οποίο θα στέλνει απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και τα υδροφόρα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και φέτος θα έχουμε και μια ειδική ζώνη ασφαλείας περιμετρικά από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την ώρα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο προσέγγιση από διαδηλωτές. Και πρέπει να σας πω ότι μεγάλο βάρος έχει πέσει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπό τον φόβο να γίνει ορμητήριο. Ναι, υπό το φόβο να γίνει ορμητήριο. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ανακοινωθεί από την Παρασκευή απαγόρευση στάθμευσης σε όλους τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης μέχρι και το πρωί της Δευτέρας. Αυτό τώρα καλά κάνει ο Αντώνης και το επισημαίνει. Mm-hmm. Γιατί εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει γίνει και η πρεμιέρα, η επεισοδιακή πρεμιέρα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Δηλαδή έχουμε προεόρτια και αυτός ακριβώς είναι ο φόβος που περιγράφει ο Αντώνης, ότι μην έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Έτσι, έτσι. Αντώνη μου, την καλημέρα μας. Σε ευχαριστούμε και θα σε δούμε. Καλημέρα. Γεια σου, Θεσσαλονίκη. Και θέλω να πάμε τώρα εδώ στο άλλο μεγάλο θέμα. Αναστασία μου, καλημέρα. Θα μας βοηθήσεις κι εσύ. Θα πάμε στο Βόλο τώρα. Ναι. Διότι εκεί τι έχουμε. Οι περαστικοί τι αντίκρισαν. Τι? Μία 23χρονη κοπέλα να περιφέρεται στους δρόμους μόνη, να κοιμάται στα παγκάκια. Γιατί την έδιωξε η μητέρα της από το σπίτι. Αναστασία μου, δώσε μας περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα από το Βόλο. Για σήμερα έχει προσδιοριστεί στο αυτόφορο Τριμελές η εκδίκαση της υπόθεσης μιας 50χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι έδιωξε από το σπίτι την 23χρονη κόρη της, η οποία μάλιστα αντιμετωπίζει και νοητική υστέρηση. Να πούμε ότι η μητέρα και η κόρη δεν είναι από το Βόλο. Ήρθανε από περιοχή της Θεσσαλίας, από άλλη περιοχή της Θεσσαλίας, στο Βόλο προκειμένου να επισκεφτούν το θείο της κοπέλας. Η μητέρα, να πούμε ότι κατηγορείται ότι έδιωξε την 23χρονη κόρη της από το σπίτι. Ωστόσο, η μητέρα υποστηρίζει ότι η κόρη της έφυγε από μόνη της. Η κοπέλα, η οποία αντιμετωπίζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, νοητική υστέρηση, εντοπίστηκε να κοιμάται στις καρέκλες μιας καφετέριας. Μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Η μητέρα συνελήφθη. Να πούμε ότι στους ισχυρισμούς της κατέθεσε ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την κόρη της, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η επικοινωνία, ενώ με την άλλη της την κόρη επικοινωνεί καλύτερα. Ο εισαγγελέας ζήτησε την προστατευτική φύλαξη της κοπέλας και σήμερα αναμένεται στο αυτόφορο Τριμελές να δούμε την εκδίκαση της υπόθεσης να αναβιώνει, καθώς προχθές αναβλήθηκε μετά από αίτημα της 50χρονης για να τις παρασκευτεί συνήγορος υπεράσπισης. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο ρεπορτάζ μας. Καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα στον Αντώνη, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Έλα, πάμε. Τώρα δεν θέλω να αρχίσει την κρίνια όμως πάλι. Όχι. Πάμε να δούμε τώρα το Σπύρο Φρεμεντίτη. Τώρα δεν θα ξεκινήσω κρίνια, το έχω καταγγελία. Τι καταγγελία. Θα σου πω. Σπύρο μου, καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα. Κάποια στιγμή. Μάλιστα. Θα πρέπει μια κάμερα να στραφεί στην είσοδο του στούντιο και να δει, να καταγράψει πώς μπαίνει μέσα ο Σπύρος Φρεμεντίτης και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Πώς μπαίνει. Είναι οι δύο άσπονδοι φίλοι
του Open, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο στούντιο σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικούς χρόνους, για να μην συναντηθούν. Υπάρχει μια ολόκληρη οργάνωση στο διάδρομο για να μην βρεθούν ποτέ, να ξέρετε, ο Φρεμεντίτης με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι, έχει δίκιο ο Μάνος. Έχει δίκιο ο Μάνος, βέβαια. Είναι μια σχέση που ξεκίνησε με όλες τις καλές προδιαγραφές. Ναι. Και στο τέλος εξελίχθηκε σε αυτό το πράγμα που λες. Δηλαδή δεν μπορούμε να συναντηθούμε μεταξύ μας. Με τίποτα. Με τίποτα δεν μπορούμε. Δηλαδή γι' αυτό και ακριβώς, αν έχεις παρατηρήσει, δεν ήταν και. Το καταλαβαίνω. Εγώ βγαίνω από αυτή την πλευρά. Α, γι' αυτό το έχουμε κάνει έτσι. Τώρα εξηγούνται όλα. Μα δεν μπορείς με τον κλέαρχο να συμβεί. Εγώ παραμένω σταθερός στις θέσεις μου, λόγω ότι έχει ιδέα, θέλουμε κάρτες και διαφορά. Απλά ο κλέαρχος θα βγαίνει πάντα σε πιο μικρό. Γιατί δεν θέλω τέτοιες κόντρες. Δεν θέλω τέτοιες κόντρες γιατί ακούω. Φέτος το έχω καταφέρει. Πέρσι δεν το έχω καταφέρει. Α, ναι. Πέρσι και λέω. Έδωσε κάτι παραπάνω. Φώνησε εδώ. Φέτος ο κλέαρχος περιορίστηκε σε κάτι πιο μικρό. Μάλιστα. Κάτι πιο σεμνό, κάτι πιο ωραίο. Δεν έχει σημασία το πόσο μικρό είναι το Βεντογόλ. Όχι, όχι, έχει σημασία. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από ένα βασικό στοιχείο που βγήκε χθες από την Ελστάτ, ότι η ανάπτυξη χτύπησε το 7,7%. Θα πάμε σε αυτό εδώ ακριβώς, αλλά θα δούμε όμως να πούμε το εξής. Η Ελστάτ 7,7%, ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι εάν μαζί με τον πληθωρισμό αφριστούν αυτά και διερεθούν δια το 2, οι αυξήσεις, δηλαδή το 7,7 συν το 11% του πληθωρισμού, οι αυξήσεις στις συντάξεις, κρατήστε το αυτό, ίσως να είναι πάνω από τις προσδοκίες του 6,5-7%. Περίμενε τώρα, γιατί εγώ πήγα να του πω τα καλά νέα το πρωί και με πιάσε από τα μούτρα. Μου λέει, ωραία, καλά τα λες. Τι θα γίνει όμως στην τσέπη μας? Και δεν είχα τι να του απαντήσω, πότε. Περίμενε εσένα. Θα σου απαντήσω. Έχει δίκιο σε αυτό, τι θα γίνει στην τσέπη μας. Γιατί η τσέπη είναι το σημαντικότερο. Ναι, μας περιμένει βαρύς κοιμόνος, είναι 100% δεδομένο. Απλά αναφέρθηκα σε συγκεκριμένο θέμα. Στις συντάξεις, οι οποίες θα αυξηθούν. Ναι. Δεν είπα κάπου αλλού. Έχει δηλαδή, δίκιο, αν εκεί αυτή η παράμετρος διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα, αν δηλαδή πιάσουν πάνω από 7, αυτό αφριστικά με τον πληθωρισμό θα δώσει. Διαιρώντας το 2, το πηλίκο θα είναι ένα νούμερο που θα είναι πιο πάνω από το 6-6,5% για τη συντάξη. Αυτό το κρατάμε και το βλέπουμε. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Έχουμε από τον πρώην ΟΑΕΔ, την Δημόσια Υπηρεσία Πρόθεσης και Απασχόληση, ένα πρόγραμμα. ΟΑΕΔ το ξέρουμε εμείς, άσε μας. Ναι. Εγώ δυσκολεύομαι πολλές φορές να το πω αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα πρόθεσης και απασχόληση για 3.000 νέους, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες στην πραγματικότητα. Από 18-29 ετών και να ασχοληθούν με την ψηφιακή οικονομία. Αυτοί όλοι θα έχουν μια χρηματοδότηση. Τι κίνητρο αυτό είναι, μπράβο. Ακριβώς, μια ενίσχυση 14.800 ευρώ. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οπωσδήποτε άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Και το ζήτημα είναι τώρα τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι δηλαδή αυτό το οποίο προτάσατε. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούν με την ψηφιακή οικονομία, να δημιουργήσουν κάποιες επιχειρήσεις ατομικές ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι. Δίνουν ενδεικτικά κάποιους τομείς στους οποίους ασχοληθούν, με καταστήματα που απευθύνονται στις τηλεπικοινωνίες, με υπηρεσίες που έχουν σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τη συντήρηση, επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάτσε ρε Σπύρο τώρα. Ρε Γεωργία, γυρίστε και Αντώνη, γυρίστε λίγο στην προηγούμενη κάρτα τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Τώρα εδώ ζητάει να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους λέει ότι εγώ σας επιθετώ να γίνετε ελεύθεροι επαγγελματίες και δίνει μόνο σε όποιον είναι τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες για κομπιούτερ, συντήρηση κομπιούτερ. Ναι. Μετά πάμε πάλι. Αφού σου λέει ψηφιακή οικονομία. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, ψηφιακή οικονομία και εσύ. Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικό εμπόριο, σχεδιασμό ιστοσελίδων. Ναι, δηλαδή, ορισμένες ενδεικτικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παρέχουν όσοι ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι τώρα γκρινιά, αλλά είναι πως οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο εδώ στην Ελλάδα πάσχουμε πέραν από το ψηφιακό. Όχι, το ψηφιακό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο το έχει πρώτο. Ναι, όμως. Αυτό λέω, ότι πάσχουμε όμως. Υπάρχουν άνθρωποι, νέα παιδιά. Που ψάχνονται και πέραν του διαδικτύου. Δεν είναι όλοι ψηφιακά, έχουν γίνει όλοι διάνυση ξαφνικά. Γιατί όποια χρηματοδότηση βγαίνει, αφορά στα ψηφιακά και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Ναι. Και λες κάποια στιγμή ότι εντάξει, και ο άλλος θέλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο που μπορεί να αποφέρει. Εγώ έδωσα έμφαση πέρα από την. Εσύ καλά έκανες. Βέβαια, καλά πέρα από την κατεύθυνση
η οποία έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ο ψηφιακός κόσμος και ό,τι αφορά το χώρο των ψηφιακών, του ψηφιακού επιχειρήν, δίνω έμφαση σε κάτι άλλο, το οποίο εδώ δεν το σταθήκατε όμως εσείς. Το 14.800, το 14.800, η ενίσχυση είναι 14.800 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι ένα μικρό ποσό. Γιατί είναι μικρό ποσό? Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό ποσό. Γιατί θεωρώ ότι ένας ο οποίος προκειμένου σήμερα να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική επιχείρηση, με 14.800 ευρώ δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει άλλες οικονομικές... Δεν θα υπάρξουν άλλα κίνητρα. Άλλα κίνητρα. Κοιτάξτε, επειδή έχω εμπειρία στα θέματα των προγραμμάτων του ΑΕΔ από το πολύ παρελθόν, πολλά χρόνια, γίνεται μια προσπάθεια να ενισχύσει νέους. Το πρόβλημα είναι ότι δίνεται μια χρηματοδότηση, ανοίγουν καταστήματα, θα δείτε στις βιτρίνες κάτω αυτοκόλλητα που λέει ότι είναι η ενίσχυση προέρχεται από τον ΑΕΔ, αλλά αυτά δεν έχουν βιωσιμότητα. Γι' αυτό το λέω. Θα δείτε αυτοκόλλητα δεν έχουν βιωσιμότητα. Ναι, τώρα δεν μιλάω για αυτή την υπόθεση τώρα εδώ της ψηφιακής οικονομίας. Σπύρο, βάλε ανατελεία, γιατί έχουμε αργότερα και άλλα, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από τηλεθεατές. Έτσι, και αυτό να πάμε να πούμε τα, τι έχουμε από μηνύματα, τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν θα μαθαίνει ο Σπύρος, πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Εδώ είσαι, εσύ δεν θα φύγεις, εδώ είσαι. Όχι. Ανοιχτή επικοινωνία, είμαστε στο Facebook και στο Instagram. Ανοιχτή επικοινωνία και το mail της εκπομπής μας ανοιχτή, παύλα, επικοινωνία. tvopen.gr. Τι λέει ο Πέτρος, εδώ στα mail βλέπω, καλημέρα παιδιά. Σας παρακολουθούμε. Είστε πολύ καλοί. Να είστε καλά, Πέτρο. Η Τατιάνα λέει καλημέρα στην όμορφη πρωινή παρέα. Καλή δύναμη σε όλους από τον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Εδώ βλέπω πολύ πράγμα ότι έχει για το πετρέλαιο. Α, και έχω δει δύο μηνύματα. Παρακαλώ, ναι. Για το πετρέλαιο θέρμανση με τις πολυκατοικίες. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι λέμε καλά τι θα γίνει στα σπίτια μας και όλο το υπόλοιπο. Με το κοινόχρηστο πετρέλαιο και τα. Εκεί να δεις τι θα γίνει τώρα. Ναι, εκεί είναι μεγάλο θέμα. Καλημέρα, λέει και ο Γιάννης, δεν τα βγάζουμε πέρα. Χρειαζόμαστε περισσότερη, λέει, ενίσχυση όλοι μας. Πλέον είναι αυτό που λέγαμε, ότι όλοι πλέον είμαστε ευάλωτοι εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα, τι γίνεται με την εκαθάριση του Power Pass, λέει, για τον Ιούνιο, λέει ο Φίλιππος. Θα τα δούμε όλα σε λίγο αναλυτικά με το Σπύρο Φρεμεντίτη. Πάμε να δώσουμε όμως και δώρα. Θες τέσσερις ρόδες ή δύο? Εγώ θα δώσω τις τέσσερις ρόδες. Δεν πάω καλά εγώ με τις δύο ρόδες. Γιατί είναι μια αυτοκινητάρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι το νέο Peugeot 208, η έκδοση Light, 1200 κυβικών, 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα, γιατί έχουμε και άλλο μεγάλο δώρο. Έχουμε. Αλίμονο, μια φορά να βρεις τα χαρτιά σου, βρε παιδί μου. Στο σχολείο τι γινόταν? Έχω χάσει το σύνολο τα χαρτιά μου και μου τα δίνει την ώρα που μιλάει. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αυτό το υπέροχο σκούτερ αξίας 3.000 ευρώ. Είναι το Daytona, προσφορά της Γκοργόλης ΑΕ. Χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, χωρίς εξετάσεις, γιατί είναι 125 κυβικών εκατοστών. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι. Τηλεφωνείτε στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας ή στέλνετε εναλλακτικά ένα μήνυμα, open κενό, ονοματεπώνυμο και ξανά αποστολή στο 14999. Ερχόμαστε αμέσως. Καλημέρες. Αχ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας σε όλους. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, λίγα λεπτά πριν από τις 6, είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. 6 ημέρες πολύ όμορφα και ο καιρός θα είναι καλός. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας φτιάξει λίγο την ψυχολογία πια. Τα μηνύματά σας είναι πάρα ναι. πολλά. Πάρα πολλές καλημέρες. Ο Γιώργος, η Ιωάννα, ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, παιδιά. Είστε πολύ ωραία παρέα. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες, θα τις δείξουμε σε λίγο. Τι ωραία παρέα. Τι καλή διάθεση που έχει ο κόσμος. Και από mail έχει πολλά και έχει πάρα πολλά ερωτήματα για το Σπύρο. Σπύρο μάζευε και σχερόγες. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα στην Πειραιά? Πολύ τι... γρήγορα να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας και επιστρέφουμε στα θέματα μας. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, στο Instagram, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία και στο mail της εκπομπής μας, ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να μας στέλνετε μήνυμα και ένα mail, τις καταγγελίες σας, τις απορίες σας. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ό,τι και εμείς μπορούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Έλα τώρα, πες μου, τι είναι αυτό στον Πειραιά, γιατί έχω. Έχω τσαντιστεί. Είναι μια μεγάλη υπόθεση όπου μια μητέρα κλείδωσε το παιδί της, το 15χρονο παιδί της, έξω από το σπίτι. Η ίδια έχει συλληφθεί. Η Ελευθερία Σπυράκη όμως βρίσκεται εκεί και έχει όλο το ρεπορτάζ. Ελευθερία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ελευθερία.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χρήσα, καλημέρα Μάνο. Πρόκειται για ένα διανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε πριν από κάποιες ημέρες εδώ στον Προφήτη Ηλία στον Πειραιά. Τι ακριβώς συνέβη? Σύμφωνα με πληροφορίες και τα όσα βέβαια έκανε γνωστά και η ίδια η μητέρα στις αστυνομικές αρχές, αφού συνελήφθη τελικά μετά το περιστατικό, υπήρξε διένεξη μεταξύ εκείνης, 37 ετών η μητέρα, ναι, και 15 ετών ο γιος της. Είχε μάλιστα διάρκεια, σύμφωνα και με αυτόπτες μάρτυρες και αυτίκους. Έτσι λοιπόν, μετά τον τσακωμό μεταξύ μητέρας και γιου, η μητέρα αποφάσισε να κλειδώσει έξω από το σπίτι τον ανήλικο γιο της. Το παιδί άρχισε να φωνάζει και να κλαίει για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να την μεταπείσει και να του επιτρέψει να μπει μέσα στο σπίτι. Εκείνη όμως δεν το έκανε. Μετά από κάποια ώρα και αφού οι γείτονες άκουσαν το παιδί και το είδαν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κάλεσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες μόλις έφτασαν είδαν το παιδί έξω στο δρόμο να κλαίει και να φωνάζει και στη συνέχεια χτύπησαν το κουδούνι, ενημέρωσαν ότι βρίσκονται έξω από το σπίτι, συνέλαβαν τη μητέρα, την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου εκεί έδωσε κατάθεση και εξηγήσεις. Τη ζητήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Γνωρίζουμε, Ελευθερία μου, από το ρεπορτάζ σου, αν έχουμε προλάβει, τι εξηγήσεις έδωσε η ίδια? Η ίδια γύρισε και είπε ότι παραδέχτηκε συγκεκριμένα ότι υπήρξε τσακωμός μεταξύ της εκείνης και του παιδιού. Μάλιστα παραδέχθηκε επίσης ότι έχουν, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, τσακώνονται αρκετά συχνά, όπως πήγε να δικαιολογήσει τον εαυτό της, κάτι το οποίο συμβαίνει μεταξύ αρκετών γονέων και παιδιών. Βέβαια, να σας πω ότι οι αστυνομικοί δεν φάνηκαν να πείθονται από τις εξηγήσεις της 37χρονης και πλέον κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί αυτές είναι σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Το λέω και στις δυο σας, όχι νουθετώντας σας, επειδή είστε πολύ μικρότερες, είναι παιδαγωγικές σε πολλά εισαγωγικά διαδικασίες που ακολουθούνταν εδώ και πολλές δεκαετίες πριν. Πάντως όχι το 2022. Δυστυχώς, για να λέμε εγώ όλα, έτσι. Λοιπόν, και Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, δεν πάμε στο άλλο. Τελειώνουν. Απίστευτο. Αυτές οι ειδήσεις τελειώνουν εδώ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Απίστευτο. Τι έχει συμβεί, για πες μου στην καβάλα. Σου έχουν καθυστερήσει ποτέ καφέ? Σου έχουν καθυστερήσει. Μου έχουν καθυστερήσει. Και τι έγινε? Ναι, από όσο σε ξέρω, μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Πάντως είμαι σίγουρος δεν έχει σηκώσει χέρι. Ποτέ. Έτσι. Εδώ, παιδιά, στην καβάλα, του καθυστέρησε τον καφέ του. Σε ένα 45χρονο και έγινε αυτό που βλέπετε εδώ. Μισό λεπτό δηλαδή. Καθυστερεί να του φέρει τον καφέ. Και εκεί τι γίνεται? Πιάνεται στα χέρια με την ιδιοκτήτρια του καφέ. Βλέπουμε τι χτυπάει τη γυναίκα. Τι χαστουκίζει κανονικότατα. Προσπαθούν εδώ, βλέπουμε από το βίντεο ντοκουμέντο, να τους χωρίσουν. Και εκείνος προσπαθεί, επιχειρεί και δεύτερη φορά να χτυπήσει τη γυναίκα. Ναι. Τώρα το πασάραμε έτσι το υλικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σηκώνει χέρι αυτός ο τύπος. Χαστουκίζει τη γυναίκα επειδή του καθυστέρησε τον καφέ του. Έτσι. Και γίνεται μακελιό μέσα στην καφετέρια. Είναι ποτέ δυνατόν να βλέπουμε εν έτη 2022 τέτοιες εικόνες? Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε ξεφύγει πολλά νεύρα. Εκτροχιασμός εντελώς. Δηλαδή είναι πραγματικά θλιβερές εικόνες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ναι. Ναι, όχι, αυτό είναι το βίντεο. Το βίντεο, το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο, είναι το. Είναι το βίντεο από το κύκλωμα. Από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση. Λοιπόν, να σηκωθώ εγώ, να πάω, να ανοίξουμε το άλλο θέμα. Πήγαινε. Πάμε. Λοιπόν, σηκώνομαι για να πάμε να δούμε, να ανοίξουμε λίγο την ιστορία αυτή με το ατύχημα που είχαμε στο Αλούφα Πάρκ, το Λούνα Πάρκ, αυτόν τον πολυχώρο. Τον οποίο όλοι και έχουμε επισκεφτεί, μάλλον, σωστά. Έχουμε επισκεφτεί και έχουμε πάει όλοι τα παιδιά μας. Έτσι. Και εσύ ίσως, ενώ και οι υπόλοιποι γονείς, και μεγάλοι, ενώ ενήλικες. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτό είναι το τρενάκι, είναι το βαγονέτο, στο οποίο βρίσκονται μέσα τα τέσσερα παιδιά. Δείτε αυτή την κίνηση που κάνει. Γιατί εδώ είναι όλη η ιστορία. Τι εννοώ ότι εδώ είναι όλη η ιστορία? Είναι ότι μιλάμε για ένα βαγονέτο που κάνει μια κυκλική πορεία, περνάει από διάφορα σημεία και κατεβαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και προσκρούει, να το πω έτσι, στο νερό. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή είναι η όλη ιστορία του παιχνιδιού. Πέφτει με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στο νερό, θα το δείτε τώρα, και το νερό είναι αυτό που κόβει την ταχύτητα.
Εδώ τώρα θα το δείτε, είναι το ανέβασμα του βαγονέτου. Και τώρα θα το δείτε στην κάθοδο. Και φυσικά όταν έχει βάρος αποκτά και μεγαλύτερη ταχύτητα το βαγονέτο. Και θα αρχίσει να κατεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κοίταξε το, Χρύσα, βλέπεις. Εδώ, πρόσεξε τώρα. Μας το περιγράφεις πολύ σωστά. Θα σου πω, κοίτα. Εδώ παίρνει φόρα και φρενάρει στο νερό. Και συνεχίζει την πορεία του και στρίβει δεξιά. Αυτή είναι η όλη πορεία που ακολουθεί. Αυτή την περιγραφή γιατί την κάνουμε. Την κάνουμε γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ είναι η όλη ιστορία. Εδώ θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις οι εμπειρογνώμονες. Τι λέει τώρα το Αλουφάν Πάρκ, ότι τα παιδιά, τα τέσσερα παιδιά, στο σημείο πριν προσκούσουν στο νερό, σηκώθηκαν όρθια για να βγάλουν σέλφι. Εντάξει. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου όταν κατεβαίνεις από το νερό από εκεί, όντως σηκώνεις τα χέρια σου για να βγάλεις μία φωτογραφία. Να αποθανατήσεις τη στιγμή. Δεν ξέρω. Αυτό λέμε. Ναι. Αλλά ωστόσο, δεν μπορείς να σηκωθείς μέσα την ώρα που κατεβαίνει η βρεμάνα. Τώρα... Πώς μας το περιγράφεις και το βλέπουμε. Όλοι έχουμε κάνει αυτό το παιχνίδι. Λέμε τώρα ότι το Αλούφα Πάρκ λέει: τα παιδιά σηκώθηκαν όρθια για να βγάλουν σέλφι και έτσι όταν προσέκρουσε με δύναμη στο νερό, με τη φόρα που είχε πάρει, πετάχτηκαν τα παιδιά έξω, στους θάμνους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λένε τώρα τα παιδιά, δεν σηκωθήκαμε. Δεν σηκώθηκε κανένας. Και όμως, αυτό λένε και οι αυτόπτες μάρτυρες. Όμως, εδώ έρχεται, αυτό, έχει μιλήσει μία αυτόπτης μάρτυρας μέχρι στιγμής, μία αυτόπτης μάρτυρας που λέει ότι ήμουν μπροστά, έπινα καφέ λίγο παρακάτω, μαζί με άλλους πελάτες, τα παιδιά δεν σηκώθηκαν. Αυτό λέει η μία αυτόπτης μάρτυρας που έχει μιλήσει μέχρι στιγμής. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναζητείται σε εισαγωγικά από την αστυνομία, ενώ τα στοιχεία της, για να κληθεί να καταθέσει, ίσως να έχει γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτό. Λέει λοιπόν ότι εδώ, όχι παιδιά, δεν σηκώθηκαν οι τέσσερις άνθρωποι που ήταν μέσα στο βαγονέτο να βγάλουν selfie. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί, οι οποίες δεν διασταυρώνονται απόλυτα, αλλά οφείλω να τις πω γιατί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι δίνουν, εισφέρουν τις πληροφορίες τους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άκουσαν από τον πρώτο υπεύθυνο που βρήκαν εκεί το Αλούφα Πάρκ ότι εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα της αντλίας, δεν έδινε δηλαδή πολύ νερό η αντλία στο σημείο αυτό ακριβώς που βλέπετε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό νερό και να μην μπορεί να φρενάρει το βαγονέτο αυτό. Άρα δηλαδή τι έγινε, ότι με τη φόρα αυτή που βλέπετε ότι κατεβαίνει, να το, δεν σταμάτησε ποτέ και συνέχισε. Και στη στροφή πέταξε τα παιδιά εκτός. Εδώ, Χρύσα, πρέπει να σου πω ότι στη γωνία αυτή εδώ, εδώ πέρα, υπάρχει κάμερα. Υπάρχει κάμερα, όπως και υπάρχει σε πολλά σημεία, και είναι λογικό να υπάρχει κάμερα. Εδώ... Ίσως δώσει και απαντήσεις όμως αυτό το σημείο. Τι λέει λοιπόν το Αλούφα Πάρκ, ότι οι κάμερες αυτές δεν είναι καταγραφικές, δηλαδή δεν αποθηκεύουν σε αρχείο την κίνηση όλη, είναι μόνο και μόνο εποπτικές να πούμε, ότι δηλαδή απλώς εποπτεύουν το χώρο, βλέπουν, καταγράφουν όλη την κίνηση. Δεν είναι καταγραφικές. Έχει κληθεί εμπειρογνώμονας, ο οποίος πρέπει να αποφανθεί για το αν λειτουργήσε το σύστημα των αντλιών στην κάθοδο αυτή, αν δηλαδή είχε αρκετό νερό για να φρενάρει το βαγονέτο ή συνέβη οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δείξει, αν θα μπορέσει να αποδειχθεί αν τα παιδιά σηκώθηκαν. Κρατάμε όμως αυτό που είπε, που λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι τα παιδιά δεν σηκώθηκαν. Έτσι. Η μία άποψη, για να τα λέμε όλα, είναι το Αλούφα Πάρκ που λέει ότι σηκώθηκαν τα παιδιά για να βγάλουν σέλφι. Η άλλη άποψη των αυτοπτών μαρτύρων είναι ότι δεν σηκώθηκαν. Και βέβαια καταγγέλνουν και άλλα πράγματα οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι δεν είχαν αξιοπρεπή αντιμετώπιση από την επιχείρηση οι τραυματίες. Τους πήγαν στο ταμείο μπροστά για να τους περιθάλψουν και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τον αδελφό ενός εκ των θυμάτων που μίλησε στην Ελευθερία Σπυράκη, στην εκπομπή μας. Γεωργία Ελληνάρου, αν είμαστε έτοιμοι. Okay, πάμε να τον ακούσουμε. Εντάξει, η κατάσταση είναι σταθερή στην αδερφή μου. Έχει υποστεί μια διάσηση, έχει ένα τραύμα στο χέρι, έχει κάνει ράματα. Μιλάει και δεν μιλάει. Έχει υποστεί μια διάσηση, είναι λίγο από το σοκ, είναι λίγο από όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασε. Δεν είναι στα καλά της δηλαδή. Έχει τεστή της, αλλά δεν είναι normal.
Αυτό που ξέρω είναι το βαγόνι εκτροχιάστηκε. Νομίζω έγινε μια μαρτυρία από ό,τι έμαθα στην αστυνομία. Κάνω σε αυτό τη μάρτυρα κάτι τέτοιο κατέθεση. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν είναι μικρά. Δηλαδή να σηκωθούν πάνω σε ένα παιχνίδι το οποίο πάνω να διασκεδάσουν δεν νομίζω ότι είναι λογικό να γίνει. Έχει ξαναπάει η αδερφή σου στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ? Ναι. Η αδερφή μου είχε Άγιο, ας πούμε. Η άλλη κοπέλα είναι στην Τερδική. Νοσηλεύεται, είναι σοβαρά. Το άλλο το παλικάρι έπαθε ρήξη πλήνα. Δηλαδή δεν είναι απλά στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, τώρα προέχει η υγεία των παιδιών να γίνουν καλά όλοι. Πρώτα ο Θεός. Και από εκεί και πέρα σίγουρα οι ενέργειές μας θα είναι ανάλογες του περιστατικού. Μάλιστα. Ακούτε, άκουσε την περιγραφή. Mm-hmm. Άκουσε λέει το παιδί. Ο αδερφός της 22χρονης κοπέλας. Το εξής. Ότι από χθες εμείς κάναμε ρεπορτάζ, μιλήσαμε και μίλησε και εσύ με τους εκπροσώπους του Αλούφαν Πάρκ. Όπου λένε κιόλας ότι έγινε ένας πρώτος έλεγχος από την εταιρεία και δεν υπάρχει δυσλειτουργία, λέει, τεχνική στο μηχάνημα. Ναι. Βέβαια, μένει να δούμε τι θα πει και ο πραγματογνώμονας τώρα, γιατί είναι σημαντικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, οι μαρτυρίες άλλα δείχνουν. Mm-hmm. Λένε ότι τα παιδιά δεν σηκώθηκαν από τη θέση τους, άρα κάτι άλλο έχει συμβεί. Εγώ θέλω να κρατήσω το εξής, ότι από χθες, ενώ έχεις. Πήγε να τα λέμε όλα στο ρεπορτάζ, έχει συνεννηθεί να έχουμε και σήμερα εκπρόσωπο του Αλούφαν Πάρκ. Από σήμερα μας έγινε γνωστό, δεν είναι μεμπτό, το αναφέρουμε, ότι πλέον την εταιρεία θα εκπροσωπεί δικηγόρος. Και είναι λογικό, εφόσον ήδη από την πλευρά των θυμάτων, θέλω να πω ότι έχει και μια λογική, ήδη έχει μιλήσει δικηγόρος και έχει εκφράσει την άποψη της οικογένειας, έτσι, του ενός θύματος. Τώρα, να πάμε πάλι στο Φάνη Καραμπατσάκη, ο οποίος είναι στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Και να καλημερίσουμε και τον κύριο Καλιαχμάνη. Είναι ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων από την Ανατολικής Αττικής. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αφού βλέπουμε και τα πλάνα, κάπως γιατί θέλω να εστιάσουμε σε ένα σημείο αργότερα, να ξεκινήσουμε από το Φάνη, από το νοσοκομείο. Για να μας δώσει τα νεότερα της υγείας των παιδιών. Για να στοιχήσω, Μάνο, θα σας πω και τα νεότερα. Απλώς να σημειώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Μάνος πριν και εσύ, Χρύσα, ότι αν το παιχνίδι δεν υπήρχε καμία δυσλειτουργία και απ' την άλλη έχουμε και τα 4 παιδιά τραυματισμένα, τα 2 πολύ σοβαρά, τότε είναι επικίνδυνο το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αν δεν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και τα παιδιά δεν σηκώθηκαν, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ, πώς και τα 4 παιδιά εκτινάχθηκαν και πώς τα 4 παιδιά εξφεντονίστηκαν και προσγειώθηκαν στους θάμνους. Είναι απορίας άξιων και αυτό. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους, όπως είπαμε και πριν, οι δύο, η κοπέλα 22 ετών και ο φίλος της 25 ετών, νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι σταθερή η πορεία τους. Και οι δύο άλλοι, ο 25χρονος και η κοπέλα 22 ετών, είναι σε πιο ελαφρά κατάσταση. Η μεν 21-22 ετών κοπέλα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοικίας, αλλά όχι διασωληνωμένη, έχει κατάγματα στο θώρακα και στα πλευρά. Ο 24χρονος έχει ρήξη σπλήνας, οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι. Η 22 ετών κοπέλα διάσηση που ακούσαμε τον αδερφό της να μας μιλάει πριν από λίγο. Και ο 25χρονος, ο οποίος είχε πάρει εξιτήριο, έχει τραύματα στο κεφάλι και στάθηκε ζαλάδες και επέστρεψε. Ναι. Δεν ξέρω, Φάνη, τώρα είπε και ο Φάνης ότι ίσως να πρόκειται για ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Εδώ θα μου επιτρέψει λίγο να κρατήσω τις, να διατηρήσω μερικές επιφυλάξεις. Αν δεν υπήρξε κάποιο λάθος, λένε, ότι όλα πήγανε καλά. Είναι προφανές ότι μιλάμε για κάποιο λάθος, υπό την έννοια ότι όντως εδώ η εταιρεία λέει το εξής. Αυτό το παιχνίδι έχει τις πιστοποιήσεις. Το ξέρουν αυτοί και θα το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, ισχύει ότι δουλεύει το παιχνίδι εδώ και 20 χρόνια. Δηλαδή, έχω ανεβάσει τα παιδιά μου σε αυτό το τρενάκι. Το έχουν επισκεφτεί όλοι λίγο πολύ. Έτσι, και αυτό λέω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως να μην είναι κάτι γενικό, αλλά καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι πρέπει τη στιγμή, να δουν τη στιγμή. Να πάμε και στον κύριο Καλιαχμάνη. Κύριε Καλιαχμάνη, μας δίνετε κι εσείς μια, έτσι, τη δική σας άποψη, όχι για το τι έχει συμβεί, προφανώς δεν είστε πραγματογνώμονας. Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής μου κάνει και εντύπωση που δεν έχουν κληθεί οι αυτόπτες μάρτυρες. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι τη δικογραφία τη συγκεκριμένη την έχει αναλάβει το ΑΛΦΑΤΑΦ ΡΕΝΤΗ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος και κατόπιν αφήθηκε ελεύθερος. Οι πραγματογνώμονες θα δώσουν τις απαντήσεις, καθώς και οι μαρτυρίες. Να δούμε αν όντως σηκώθηκε κάποιος για να βγάλει selfie, που μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις, αλλά
Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν το ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί, αλλά δεν δεσμεύονται αυτοί που, έχουν, που μπαίνουν ήδη στο τρενάκι ικανό, τι είναι αυτό τέλος πάντων. Δεν δένονται όταν μπαίνουν. Όχι, όχι, σας το απαντώ εγώ, όχι. Όχι, επειδή το ξέρετε. Έχθεσα. Εγώ απλώς ερωτήματα κάνω που πιστεύω ότι αυτά τα ερωτήματα θα έχουν αποτυπωθεί και στη δικογραφία. Και είναι περίεργο πως 4 άτομα έφυγαν από αυτό το βαγόνι, τέλος πάντων, έφυγαν έξω και έπεσαν στους άμνους με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των 2 εξ αυτών. Ναι. Είναι υφυγόκεντρος δύναμη. Αυτό που λένε ότι υπήρχε λιγότερο νερό κατά την πτώση τους από αυτό που έπρεπε να είναι και οπότε δεν φρέναρε, γιατί το νερό εκεί στην ουσία τι κάνει από ό,τι κατάλαβα. Φρενάρει. Φρενάρει. Αν δεν υπήρχε η ποσότητα νερού που πάντως, σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Καλιαγμάνη, διότι όταν λειτουργεί το μηχάνημα πάνω από 15 χρόνια και ευτυχώς να χτυπήσουμε ξύλο, δεν είχαμε άλλα ατυχήματα. Δεν είχαμε άλλα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά. Πάντως, δεν έχει πάει καλά. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Κύριε Καλιαγμάνη, και θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για έναν χώρο που είναι και χώρος εστίασης, χώρος παιχνιδιού. Εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί για την Αττική έναν τόπο προορισμού για τα παιδιά. Για πολλά παιδιά. Εκατοντάδες παιδιά, πολλές οικογένειες, χιλιάδες τα Σαββατοκύριακα. Μου κάνει εντύπωση ότι η εταιρεία απαντά, θα διαπιστωθεί και αυτό, ότι δεν υπάρχουν κάμερες καταγραφής ή εκτός και λέει στο σημείο. Εδώ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό με τις κάμερες. Εγώ το έθεσα στο ερώτημα στην υπεύθυνη επικοινωνίας και μας απάντησε ότι όντως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες. Έχει μία κάμερα, γιατί την έχω δει την κάμερα, αλλά λέει ότι δεν είναι καταγραφής. Ότι είναι απλώς εποπτείας. Μήπως έχει δει την κάμερα που φωτογραφίζει, που αποθανατίζει τη στιγμή. Μπορεί. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, ότι κατεβαίνοντας γίνεται ακριβώς αυτό. Βγάζει μία φωτογραφία. Κανονικά. Και εγώ διερωτάμαι όπως και εσείς, γιατί να μην υπάρχουν κάμερες, αλλά να ξέρετε ότι σε σχέση με τις κάμερες υπάρχει και ο νόμος προσωπικών δεδομένων που αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα που θα πρέπει να υπάρχουν κάμερες και τι θα πρέπει να καταγράφουν οι κάμερες. Ναι, ναι. Γιατί εκεί είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάμερες καταγραφής στις εισόδους ή στις εξόδους για άλλους λόγους και δεν ξέρω κατά πόσο και με ποιες προϋποθέσεις, πρέπει να το δούμε αυτό, θα μπορούσε να υπάρχουν κάμερες καταγραφής στους χώρους, τους εσωτερικούς. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ μπαίνει σε καφετέρια. Πριν έπεσε ξύλο σε καφετέρια στην Καβάλα και το υλικό το είδαμε με το κλειστό κύκλωμα. Καταλάβατε τι λέω. Και εκεί είναι ζήτημα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση αυτό με τις κάμερες. Πάντως να πούμε ότι τόσα χρόνια που λειτουργεί η εν λόγω επιχείρηση δεν είχαμε παρόμοιο περιστατικό. Όμως απ' την άλλη, πολλές φορές έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν ακούει το ήχο, χτυπάει προφανώς το. Μια χαρά. Σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Καλιαγμάνη. Συνεχίστε. Άρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί και ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Επειδή πρόκειται για μια επιχείρηση όπου φιλοξενεί χιλιάδες και έχει φιλοξενήσει χιλιάδες εκατομμύρια παιδιών, ενώ στο πήγαινε ξανά τόσα ξανά χρόνια, και ξανά. Είναι προτιμότερο, αν έχει συμβεί κάτι που έχει διαπιστώσει η εταιρεία, να πει τι έφταξε σε εκείνο το σημείο για να διορθωθεί, γιατί οτιδήποτε άλλο, κακό στην εταιρεία κάνει ούτως ή άλλως. Βέβαια, γιατί αν αυτό το πράγμα υπάρχει στον αέρα, δεν ξέρουμε τι συνέβη, άρα πώς μετά μπορείς να πας με την ίδια ασφάλεια, αν δεν έχουμε βρει το πρόβλημα. Κύριε Καλιαγμάνη, δεν σας έχουμε όμως σήμερα εδώ γι' αυτό. Σας έχουμε για ένα άλλο μεγάλο θέμα. Φάνη μου να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αν χρειαστεί θα σε δούμε και στη συνέχεια. Γιατί έχουμε περιστατικά παραβατικότητας, περιστατικά βίας και έρχονται πλέον, κοιμάνω κύριε Καλιαγμάνη, από νέα παιδιά, από ανήλικα παιδιά. Είδαμε πάλι ένα περιστατικό στο Μαρούσι, όπου νέα παιδιά ξυλοκόπησαν ένα 12χρονο φίλο τους, ένα 12χρονο συμμαθητή τους. Τι συμβαίνει με αυτά τα περιστατικά παραβατικότητας, κύριε Καλιαγμάνη? Κοιτάξτε, υπάρχει ζήτημα με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Όντως είναι έτσι, πολλές φορές παιδιά 12, 13, 14 χρονών ενώνονται μεταξύ τους, φτιάχνουν συμμορίες σε αυτή την ηλικία, την τρυφερή. Φτιάχνουν συμμορίες, χρησιμοποιούν όπλα, χρησιμοποιούν μαχαίρια, χρησιμοποιούν σιδερογροθιές, γιατί αυτά είναι όπλα. Χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού και κάνουν ληστείες, επιτίθονται σε συνομήλικους ή ακόμα και σε μικρότερα παιδιά,
για να τους αφαιρέσουν κινητά, χρήματα, παπούτσια, μπουφάν, οποιοδήποτε αντικείμενο. Είναι τραγικό, απασχολεί αυτό την αστυνομία, το ανηλίκον κάνει μια σοβαρή δουλειά, όλα ξεκινούν όμως από την οικογένεια, εκεί μπορεί να υπάρξει και ουσιαστική πρόληψη να δούμε, γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο. Τώρα, όταν η αστυνομία ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Γιατί, για το λόγο ακριβώς ότι πρόκειται για παιδιά. Πρόκειται για παιδιά και πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις ιστορίες. Και πώς αντιμετωπίζεις. Αν έχετε περάσει κι εσείς οι αστυνομικοί στην ανάλογη εκπαίδευση, χωρίς να λέω ότι δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι σας να αντιμετωπίζουν, πώς αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες για την Ελλάδα, δηλαδή όταν λέω πρωτόγνωρες, τώρα αρχίζει το φαινόμενο δυστυχώς να έχει αυξητικές διαστάσεις, δηλαδή να ανεβαίνει διαρκώς. Και στην εικόνα του να συλλάβεις ένα παιδί ειδικά, σε αυτή την ηλικία, στην ηλικία των 13-14, βλέπω και από ηλικία από 9 ετών, ότι μπαίνουν σε αυτές τις πύρες και κλέβουν και δέρνουν άλλα παιδιά, συμμαθητές τους στο σχολείο. Και το σημαντικό, πώς το φρονίζεις αυτό το παιδί, πώς το φέρνεις στον ίσιο δρόμο, με τι ποινές. Γι' αυτό και το ποινικό δίκαιο προβλέπει διάφορα πράγματα, προβλέπει κοινωνικούς λειτουργούς, προβλέπει επιτήρηση επιμελητών, προβλέπει πολλά. Σε αυτό που με ρωτήσατε, η αστυνομική του ανηλίκων είναι εκπαιδευμένη, έχει δημιουργηθεί εκεί ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος για τα παιδιά, για να προσεγγίσουμε μαζί με τη βοήθεια φυσικά των ψυχολόγων, γιατί αυτοί έχουν το πρώτο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις, να προσεγγίσουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει δυσκολία όμως, γιατί όπως σας είπα είναι παιδιά, καθώς και η ποινική αντιμετώπιση κατόπιν. Και μην ξεχνάμε, κύριε Καλιακμάνη, και τα παιδιά που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις. Έτσι, τα θύματα. Ιστορίες. Διότι φοβούνται να μιλήσουν και πέφτουν θύματα ξανά και ξανά. Αυτή η περίπτωση για την οποία μιλήσατε στο Μαρούσι, έκανα μια σύντομη έρευνα, νομίζω ότι δεν έχει καταγγελθεί. Είναι οι πληροφορίες που έδωσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, γονείς που υπήρχαν εκεί στην Παιδική Χαρά, σε δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν έχει καταγγελθεί κάπου αλλού εκτός από το Μαρούσι ή το Ανηλίκον. Μα αυτό είναι και το πρόβλημα, κύριε Καλιακμάνη, διότι μόνο όταν βλέπουμε ένα βίντεο στο φως της δημοσιότητας, μόνο όταν βγαίνει ένα βίντεο, τότε γίνεται θέμα. Μα ξέρετε κάτι, φοβούνται και τα παιδιά, γιατί τώρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι διάβασα, το θύμα ήταν ένα ανήλικο παιδί 12 χρονών. Ναι. Ίσως το παιδί ή οι γονείς να φοβήθηκαν να πάνε να το καταγγείλουν, γιατί μάλιστα, μετά φοβούνται αντίπεινα από τις εν λόγω συμμορίες. Υπάρχει ζήτημα. Σας υπάρχει ζήτημα πολύ, και προσπαθούμε, η αστυνομία προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Δεν φτάνει όμως μόνος η αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις. Μακάρι να μην το δούμε να εξαπλώνεται κι άλλο αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Έλα να πάμε εφημερίδες. Παρακαλώ, κυρία μου, ξεκινήστε. Να ξεκινήσουμε. Να δούμε και τι έχουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Τι κοιτάς πάλι, τα παπούτσια μου. Ναι. Τι. Κοιτάω που είναι μόβ. Σ' αρέσουν, ναι. Άμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας σήμερα, που λένε τα νέα, ο μεγάλος εκβιασμός Πούτιν και Ερντογάν απειλούν την Ευρώπη. Η Κομισιόν μιλάει για πλαφόν και ο Ρώσος πρόεδρος απαντά με οριστική διακοπή φυσικού αερίου, πετρελαίου και σιτηρών. Στο πλευρό του και ο Τούρκος πρόεδρος που φαίνεται να επιλέγει στρατόπεδο, τριγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Τσέχους και Ούγγρους να φρενάρουν τις αποφάσεις. Μάλιστα, βλέπω κίνητρα και ποινές από κάτω, ε! Ναι, και σε λίγο, κάτσε γιατί δεν το είπαμε πριν. Σε λίγο στα κίνητρα και ποινές για το δημόσιο θα έχουμε την πρώτη αντίδραση του εκπροσώπου των δημοσίων υπαλλήλων. Ζωντανά θα την έχουμε. Τι. Μάλιστα. Τι νομίζεις. Έτσι είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Το δημόσιο δεν σβήνει τα φώτα. Μόλις 221 φορείς από τις 2.495 έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ευρώπη θυσιάζει τα δάση της, λέει, και έως 2.000 ευρώ για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων. Άλλο ένα μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Και πήρε σπίτι του πυρηνικά μυστικά ο Τραμπ, λέει, στη Βαθμανού Φαγγέλου. Έγινε καυγάς, έγινε καυγάς με αυτό μεγάλο. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Εκβιασμοί με θύματα τους πολίτες. Ο Πούτιν εκβιάζει τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές τις κοινωνίες με σκληρό ενεργειακό χειμώνα. Και λέει η εφημερίδα, μετά το δημόσιο, η κυβέρνηση ετοιμάζει κόφτες κατανάλωσης ρεύματος και στα νοικοκυριά.
Η εφημερίδα Δημοκρατία, η Φαμίλια απειλεί με 10 χρόνια φυλακή. Προσπαθούν να κλείσουν όλα τα στόματα σε πανικό για την εξεταστική που θα διεξαχθεί σε απόλυτη συσκότηση. Δολοφονία της Τζορτζίνας διαπιστώνει ο εισαγγελέας. Ανοίγει πάλι αυτό το μεγάλο θέμα. Ζητά να καθίσει στο εδόλιο η Πισπυρίγκου. Λέει και ο άνδρας μου δεν είναι βιαστής. Αναφέρεται στη σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που λέει παράθυρο για έξτρα πακέτο στήριξης. Η εκτείναξη της ανάπτυξης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. Α, να, τώρα το πηγαίνει κοντά στην τσέπη. Ναι. Αυτό που μου βάζεις χέρι από το πρωί. Πάμε να δούμε και την Αυγή. Επιχείρηση κλειστά στόματα, λέει. Η ευθεία απειλή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη δημόσια τηλεόραση. Όποιος σπάσει το απόρριτο θα φάει 10 χρόνια. Είδαμε πολλές αντιδράσεις και από όλα τα κόμματα. Νέο ρεσιτάλ ψεμάτων και άθλιες... Είχε κάτι μπηχτές από εσωκομματικές μπηχτές. Ναι, 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 ναι. Είχαμε. Νέο ρεσιτάλ ψεμάτων και άθλιας προπαγάνδας, λέει από Μενδώνη Καραμαλή. Α, για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκεί να δεις τι θα γίνει τώρα. Και η Εθνική στον δρόμο για ένα μετάλλιο, παρακαλώ. Και πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Νέοι κόφτες σε βάρος του λαού στο όνομα της εξοικονόμησης ενέργειας. Κυβερνητικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τα εργατικά συνδικάτα δίνουν απάντηση με κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στα γραφεία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική, διεκδικώντας ρεύμα φθηνό για όλο τον λαό. Μάλιστα. Να δούμε και την εστία. Γενική συσκότηση και στο Κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία χειρώνεται πίσω από το απόρριτο και μεθοδεύει τη μη κλίση ενώπιον της εξεταστικής του διοικητού και της εισαγγελέως της ΕΕΠ. Δεν θα διανέμονται ούτε τα πρακτικά. Στο σκοτάδι η εθνική αντιπροσωπεία. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Ο Πούτιν κόβει το αέριο και στην Ελλάδα. Η ανερμάτιστη πολιτική των Βρυξελών βάζει τη χώρα μας σε περιπέτειες. Μετά το σχέδιο, λέει, για την επιβολή πλαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ποιος σου στέλνει μηνύματα τέτοια? Όχι, mail είναι. Mail είναι. Θα σου πω και από πού είναι. Δεν θέλω τέτοιες ώρες να έχουμε μηνύματα. Θα σου πω και από πού είναι. Για μετά να μου πεις. Το ποντίκι στην πρώτη του σελίδα λέει στην ποδιά της Ούρσουλα, παρακαλώ πολύ. Προσδοκά αποσύνδεση τιμών ενέργειας από το φυσικό αέριο ή πλαφών. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας. Πλαφών στην τιμή του αερίου. Τρόμος για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιβάρηση των κρατικών προϋπολογισμών. Mm. Η Εσπρέσο. Έχει το θέμα στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ πριν για τη σύζυγο του Πέτρο Φιλιππίδη. Όχι βιαστής ο Πέτρος μου. Κάποιοι θέλουν τον άντρα μου στον τάφο. Η Ελπίδα, σύζυγος του Φιλιππίδη, παρουσίασε στο δικαστήριο τον πρωταγωνιστή αποθήτη θύμα. Έτσι. Και λέει η αιμονική καταγγέλουσα τα δάκρυα για την κρυφή προσωπική ζωή και το νεκρό παιδί. Μάλιστα. Η Star Press έχει τον ίδιο τίτλο. Τα στραβά μάτια για μια χλιδάτη ζωή. 6 αποβολές για την εύνοια του Πέτρου, τα σκληρά καρφιά του Γιώργου Λαμπάτου. Όγκος λέει 45 κιλών. 13 γιατροί έκοψαν το υπερμεγέθος στο εξόγκωμα. Αφαιρέθηκε μεγάλη δόση της ιστορίας. Σταμάτα, παιδί μου, να δω. Α, δες εδώ. Ναι. Τα σταφύλια της οργής για το Σατό Μιραβάλ. Ο γαλλικός πύργος και η σπατάλη εκατομμύριων. Έχουμε αγωγή από την Τζολή στο Πίτα. Χαμός γίνεται με αυτό το κρασί. Για τα εκατομμύρια. Για το κρασί. Για το κρασί. Ναι, γιατί είναι ο αγαπημένος αμπελώνας του Πίτα αυτός. Θα πω εγώ μετά. Τον εκδικείται τώρα αυτή. Και το κρασί. Ναι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εφημερίδα ναυτεμπορική. Πιο κρασί. 160.000 ακίνητα στο σφυρί από τους servicers. Σχέδια για την επόμενη τετραετία με ενεργητικό αξίας έως 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ να δεις κλάμα που έχει να πέσει. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, φυσικά, sold out η 86η ΔΕΘ με εκθέτες από 19 χώρες. Θεσσαλονίκη με 60.000 λιγότερα γιοταχή. Το μετρό θα αλλάξει τη συγκοινωνία της πόλης. Θα το δούμε αυτό το μετρό. Το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας. Να το δούμε αυτό το μετρό και θέλω σε παρακαλώ πολύ να πάω στη Δήμητρα τη Μανιαβού. Να δούμε αφού εδώ τις ειδήσεις από φύγεις. Το εξωτερικό. Να φύγει. Πάω εδώ τη Δήμητρα γιατί με έχει τρελάνει με αυτό το μετρό. Μετρό μου λες και μετρό δεν βλέπω όλα αυτά τα χρόνια. Δήμητρά μου, καλημέρα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα. Μην απαντήσεις για το μετρό και εσύ. Άστο να πάει. Το αφήνω να περάσει. Πάμε να μας πεις στη Βρετανία. Τι γίνεται, βρε παιδί μου. Μπορείς να φας και να πιεις στη Βρετανία ή δεν γίνεται πια? Οι Βρετανοί θα τα βρουν σκούρα. Πανάκριβα όλα.
Έτσι ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο θέμα οι περισσότερες από 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βρετανία λόγω του κύματος αυτού ακρίβειας που σαρώνει την Ευρώπη. Τα καταστήματα λοιπόν εστίασης προειδοποιούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ που ανέδειξε η Daily Mail, ότι μάλλον θα πρέπει να χρεώνουν 100 λίρες για μια μπριζόλα. Τα αν θες, δηλαδή. 100 λίρες για μια μπριζόλα. 100 λίρες για μια μπριζόλα. 115 ευρώ περίπου είναι αυτό. και την πήρα 23 ευρώ. Ναι. 23, συγγνώμη, λίρες, περίπου 26 ευρώ. Εάν το κόστος από τους λογαριασμούς το μεταφέρουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών στις τιμές των προϊόντων τους. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα και στα εστιατόρια λοιπόν και στις pub, καθώς το κόστος ενέργειας έχει πενταπλασιαστεί, το ετήσιο κόστος ενέργειας έχει πενταπλασιαστεί. Καλά, όλα στην ενέργεια τα ρίχνουμε τώρα. 120 ευρώ μια μπριζόλα και 25 ευρώ, όπως μας είπες, μια μπύρα. Τώρα, Δήμητρά μου, είναι υπερβολικά. Και πάμε να φύγουμε τώρα από αυτό, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω άλλο αυτό το θέμα. Ή θα αυξήσουμε τις τιμές των προϊόντων μας ή θα αναγκαστούμε να βάλουμε λουκέτο, γιατί είναι δυσβάσταχτοι οι λογαριασμοί. Τώρα, ούτως ή άλλως αναμένουμε έναν δύσκολο, από τους πιο δύσκολους χειμώνες, όπως προειδοποίησε και ο Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας, ο Πάολο Τζεντιλόνι, όπου αναμένεται να δούμε ιστορικά ρεκόρ στις τιμές ενέργειας. Η Βρετανίδα, πάντως, πρωθυπουργός, και κλείνω με αυτό, χθες την πρώτη της ομιλία στην κατάμεστη αίθουσα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, εξήγηλε κάποια μέτρα για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τάχθηκε όμως κατά της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, κάτι για το οποίο φυσικά την έψεξαν οι εργατικοί. Τώρα, θέλεις να δούμε κάτι πραγματικά που έχει γίνει viral, χαμός από χθες. Διαβάζω εδώ έναν τίτλο πολύ εύστοχο που έχουν βάλει οι αρχισυντάκτες μας, η Γεωργία Λινάρδου και ο Κώστας ο Κόκολας. Καλά πήγε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχαμε εγκαίνια για κλάματα. Είναι ένα βίντεο λοιπόν που βλέπετε εδώ. Με το που κόβουν την κόκκινη κορδέλα σε μία γέφυρα, είχαν πάει εκεί τοπικοί φορείς, αξιωματούχοι για τα της γέφυρας αυτής πάνω από ένα ποταμό. Με το που κόβουν λοιπόν την κόκκινη κορδέλα, πάει η γέφυρα. Κατέρευσε. Μάλλον κάτω από τα πόδια τους. Μάλλον δεν είναι. Να, εδώ το βλέπουμε. Αυτό που μας περιγράφει. Ναι, έντρομη. Είναι λες και συνδυάζει την κορδέλα η γέφυρα, ρε παιδιά. Είναι όπως το περιγράφει η Δήμητρα. Με το που κόβει την κορδέλα, πάει στη γέφυρα. Λες και κρεμόταν από εκεί. Έτσι, είναι σαν να στηριζόταν στην κορδέλα. Πραγματικά απίστευτες εικόνες και ένα βιντεάκι. Γελάμε, οποίο αλλά ας ελπίσουμε να μην έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Όχι, δεν τραυματίστηκε κάποιος. Ένα τμήμα της γέφυρας, όπως είδαμε και στα πλάνα, έπεσε όμως μέσα στο ποτάμι μερικά μέτρα κάτω. Δεν πιστεύω να πάρουν καμιά ιδέα η δική μας τώρα. Μην τα βλέπουν αυτά. Κάτσε να πάρουμε τα πλάνα. Πήγαινε μας στην Αμερική να μας πεις εκεί τι έχουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφοριακό χάος στη μέση της ερήμου, παρακαλώ. Mm-hmm. Βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τις ατελείωτες ουρές οχημάτων και τους εκατοντάδες οδηγούς να περιμένουν κάποιοι επί 8 ώρες κιόλας για να φτάσουν στην έρημο της Νεβάδα. Πολλοί, όπως βλέπετε και στα πλάνα, περίμεναν. Ναι. Για αυτό το φεστιβάλ, το περίφημο Burning Man, mm-hmm. το μεγαλύτερο υπαίθριο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, το οποίο απουσίαζε 2 χρόνια λόγω κορονοϊού, επέστρεψε όμως δρυμύτερο και ήταν μεγάλη, πολύ αθρώα η προσέλευση. Μάλιστα. Του κόσμου που έσπευσαν να παραστούν σε αυτό το φεστιβάλ. Δημητρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και αύριο. Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή που λέει και ο Μάνος. Μάνο μου, εκεί τι γίνεται, σε παρακαλώ. Περίμενε, γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης. Δείξτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Έχουμε προβλήματα. Γιατί τα ρίχνεις όλα κάτω. Δεν τα ρίχνω όλα κάτω. Όλο ζημιές κάνεις. Δεν κάνω ζημιές. Μου έφυγε η Χρυσά. Τι να κάνω. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό. Είναι επειδή είμαι λεπτός, δεν στέκεται πάνω μου. Μάλιστα. Πού πας τώρα. Έλα, πάμε στον Κλέρχο. Πάμε στον Κλέρχο. Πάμε στον Κλέρχο. Μάλιστα. Άντε να έρθουμε στον Κλέρχο. Έλα στον Κλέρχο λοιπόν. Καλημέρα σας, Κλέρχε. Πλησιάζουμε να μας πεις για Σαββατοκύριακο ή ακόμα δεν γνωρίζει. Καλώς θα είναι ο καιρός. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε όμως λίγες βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια. Βλέπεις όμως αυτό που σου έλεγα, αυτή η κατεβασιά, όλο και πλησιάζει. Μην μου λες όχι. Πλησιάζει, αλλά κινείται προς τα ανατολικά, όχι στα νοτιοανατολικά. Καλό αυτό. Θα κινηθεί προς την Ανατολική Ευρώπη, θα δώσει βέβαια κάποιες βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια. Ταυτόχρονα βέβαια αυτό θα είναι και το αίτιο που θα ανέβει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
Μάλιστα. Για πάμε να μας τα πεις. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, οι βοριάδες θα επιμείνουν μέσα στο Αιγαίο, θα φτάνουν σε εντάσεις τα 6, τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στον χάρτη των βροχοπτώσεων για τη Γηραιά Ήπειρο. Ένα ισχυρό και εκτεταμένο κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων αρχίζει να μετακινείται από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να φτάνει μέχρι και την Ιταλία, φτάνει μέχρι και τα κεντρικά τμήματα της Γηραιάς Ηπείρου. Αυτό το σύστημα κακοκαιρίας σε πρώτη φάση δεν θα απασχολήσει τη χώρα μας, θα μας επηρεάσει όμως τη νέα εβδομάδα και από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε ότι για σήμερα, 5η, 8 Σεπτεμβρίου, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για άλλη μία ημέρα θα είναι οι δυνατοί βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Θα φτάνουν σε εντάσεις τα 6, τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες και τον νοτιοδυτικό Αιγαίο. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές, με λίγες έτσι τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά, ηπειρωτικά αλλά και τη βόρεια Κρήτη. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε σιγά σιγά ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να τονίσουμε όμως ότι κάνει κρύο τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Στο κάτω νευροκόπη της Δράμας ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 11 βαθμούς. 11 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα και στη Φλόρινα, κοντά στους 9 με 10 στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την περιοχή της Τρίπολης. Πάμε τώρα να δούμε και για τον ομό Αττικής τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε για σήμερα, 5η. Βλέπετε στους δέκτες σας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους βοριάδες όμως στο νότιο Ευωϊκό και το Κάβο Ντόρο να προσεγγίζουν και πάλι ακόμη και τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει ακόμη και τους 31 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Μετατοπιζόμαστε τώρα λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και εδώ δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί με λίγες τοπικές συννεφιές το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 29 με 30 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Για αύριο Παρασκευή, βλέπετε, έχουμε και πάλι απουσία βροχοπτώσεων στο σύνολο της επικράτειας και μόνο οι βοριάδες για άλλο ένα 24ωρο θα μονοπολούν το ενδιαφέρον για το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Θα φτάνουν σε εντάσεις στα 5 μέχρι μποφόρ. Βλέπετε ότι μέρα με την ημέρα υποχωρεί και ο βοριάς. Να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε για το Σάββατο και αυτό που είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Η διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη θα φύγει πιο ανατολικά, θα δώσει όμως κάποιες έτσι πρόσχερες τοπικές βροχές προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Οι βοριάδες υποχωρούν ακόμα περισσότερο και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 35 με 36 βαθμούς σε αρκετά έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα. Να είσαι καλά, Κλέαρχε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε γρήγορα στην Ελευθερία Σπυράκη, γιατί έχει μία έκτακτη είδηση. Μας έρχεται από την Κηφισιά Ελευθερία. Καλημέρα και πάλι, σε βλέπουμε. Γιατί είχαμε μία ληστεία από ανήλικους σε 14χρονα παιδιά. Αυτό που έλεγες νωρίτερα. Έτσι ακριβώς, Χρύσα και Μάνο, είχαμε ακόμα μία επίθεση σε βάρος ανήλικων παιδιών από μία από αυτές τις άγουρες συμμορίες που κυκλοφορούν και δυστυχώς έχουν αφήσει έντονα το στίγμα τους στην κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι τα 4 παιδιά ηλικίας 14 ετών έκαναν τη βόλτα τους στην Κηφισιά και κάποια στιγμή λοιπόν, αργά το βράδυ, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη συγκεκριμένη συμμορία. Τότε με μαχαίρια τους απείλησαν και τους αφαίρεσαν κινητά, τηλέφωνα και το ποσό των 10 ευρώ. Στη συνέχεια λοιπόν έφυγαν από το σημείο και κρύθηκαν κάπου στην Κηφισιά. Τα νεαρά παιδιά τα οποία έπεσαν θύματα επίθεσης και ληστείας βρήκαν αστυνομικούς, ένα περιπολικό συγκεκριμένα, ενημέρωσαν τις αρχές για το τι ακριβώς συνέβη, μπήκαν, επιβιβάστηκαν στο περιπολικό και έκαναν έρευνα μαζί με τους αστυνομικούς για να εντοπίσουν τους δράσες. Στο διάστημα αυτό πρέπει να σας πω όμως ότι ένας εκ των 14, τα θύματα δηλαδή, ενός θύματος, κάλεσε τον πατέρα του και μέσω μιας εφαρμογής
καταγωγής στο κινητό εντόπισαν το στίγμα του κλεμμένου κινητού. Οι δράστες βρίσκονταν ακόμα στην περιοχή. Υπήρξε, μόλις τους εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές, υπήρξε καταδίωξη, πεζή καταδίωξη συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τελικά έχασαν τους δράστες, οι οποίοι βέβαια δράστες, πρέπει να σας αναφέρω και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι τρέχοντας πέταξαν και τα χρήματα και το κινητό προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη και αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα των αρχών και προκειμένου να τους εντοπίσουν. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα τώρα τα 10 ευρώ ή το κινητό, είναι αυτό που λένε να πάνε στα κομμάτια. Είναι η όλη ιστορία, είναι αυτά που έλεγες νωρίτερα. Η οποία επαναλαμβάνεται, ψυχολογικό... είδαμε στο Μαρούσι το ίδιο πράγμα με ένα παιδάκι. Το ψυχολογικό που μένει στα το ψυχολογικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, το αποτύπωμα ψυχολογικά που μένει σε αυτά τα παιδιά που δέχονται την επίθεση. Είναι πολλά πράγματα και έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Άντε, δώσε μας ένα αυτοκίνητο. Πάμε να δώσουμε τώρα λίγο να φτιάξει η διάθεσή μας, γιατί είναι μεγάλα, είναι πολλά. Το Peugeot 206 είναι εδώ για εσάς. Η έκδοση like 1200 κυβικών, 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. Έχει βραβευτεί το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020 με πολύ χαμηλή κατανάλωση στα 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και φυσικά έχουμε και άλλο δώρο. Έχουμε τον Dayton. Πριν από αυτό να πω ότι για τις 4 ρόδες, ότι είσαι πάρα πολύ καλή οδηγός. Αλήθεια. Πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική οδηγό. Αυτό είναι το ξέρει ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δώσουμε τον Daytona των 125 κυβικών. Αυτό το που βλέπετε είναι αξίες 3.000 ευρώ. Και βέβαια το παίρνετε χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας και χωρίς εξετάσεις λόγω του χαμηλού κυβισμού του. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις μέρες που διανύουμε είναι λύση. Λύση και στη μετακίνηση και στην οικονομία να έχει τόσα λίγα κυβικά. Και ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα είναι σωτήριο. Πάμε. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε τα δύο μεγάλα μας δώρα. Τηλεφωνείτε στο 14999, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας open και ενώ όνομα, επώνυμο ξανά. Αποστολή στο 14999. Επιστρέφουμε αμέσως. Αυτό που έχεις κουβαλήσει μαζί σου με τη μεταγραφή σου, εκτός ότι μήκα και μία πεταλουδίτσα. Είναι δίπλα σου, κάπου εκεί η πεταλουδίτσα. Είναι μία πεταλουδίτσα. Αυτή εδώ, νάτι. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Έχει φέρει μαζί της και πεταλούδα εκτός από τη μήκα. Φαίνεται την άνοιξη εγώ γι' αυτό. Πάει για το φερμεντίτη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Βεβαίως. Να ανοίξουμε τη συζήτηση με πολλά θέματα που έχουμε. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Καλημέρα, κυρία Παγώνη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλημέρα, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη. Θα συζητήσουμε την κυρία Παγώνη ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Αυτό το λέγαμε και στο διάλειμμα, με την έλλειψη των αναισθησιολόγων που πηγαίνει πίσω πάρα πολλά χειρουργία, τα τακτικά χειρουργία. Ωστόσο, θα ακούσετε τους λόγους, γιατί δίνει την εξήγηση της κυρία Παγώνη και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και θα δούμε και εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο έχουμε κοντά μας. Είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΗ και φυσικά ο συναδελφός μας ο Σπύρος ο Φρεμετήτης για να μας βοηθήσει στη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Φόσκολο, κύριε Νιφλή. Θέλουμε μία πρώτη αντίδρασή σας, κύριε Πετρόπουλε. Ίσως, αν θέλετε και εσείς, κυρία Παγώνη, να παρέμβετε σε αυτό, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εξήγηλε η κυβέρνηση χθες, οι υπουργοί μίλησαν για τα κίνητρα στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και έχει και αντίμετρα, δηλαδή δεν θα έχετε προσλήψεις αν έχετε υπερκατανάλωση. Από την άλλη πλευρά βέβαια, το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν μέτρα που ισχύουν από τον Ιούλιο, ο ενεργειακός υπεύθυνος σε κάθε υπηρεσία, αλλά δεν έχει κυλήσει, το είπε και ο κ. Βορύδης νομίζω. Σωστά. Τι λέτε γι' αυτά? Καταρχάς πρόκειται για μέτρα που, όπως είπατε και εσείς, έχουν ξανά ανακοινωθεί. Και αυτό, αν θέλετε, σε ένα βαθμό δείχνει και το μέτρο της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται ένα πραγματικά πρόβλημα σοβαρό, όπως είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση. Και το λέω ότι είναι ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα και ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους συγκυρίας. Η ενεργειακή εξοικονόμηση σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους πόρους νομίζω έπρεπε να είναι υποχρέωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε τώρα. Άρα λοιπόν, εφόσον αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά μόνο, εξαγγέλλεται και ξαναεξαγγέλλεται, αυτό δεν δείχνει και κάποια ιδιαίτερη πρόνοια για το ζήτημα. Στην πράξη, κύριε Πετρόπουλε, δούλεψε αυτό όμως? Θα δουλέψει και τώρα? Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, δεν δούλεψε. Αλλά ας δούμε κάποια πράγματα. Μιλάμε για δημόσια κτίρια τα οποία δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα.
Να θυμίσω εδώ, νομίζω το γνωρίζετε τουλάχιστον οι παρευρισκόμενοι, ότι έχουν γίνει αρκετά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτίριων, στα οποία ουδέποτε δεν συμπεριλήφθηκε το δημόσιο. Δεν έγιναν, ας πούμε, βιοκλιματικά κτίρια, δεν έγιναν πράσινες στέγες. Δεν αντικαταστάθηκαν ούτε καν τα μηχανήματα ψήξης και θέρμανσης που έχουν τα κτίρια. Καλά, αυτό είναι φοβερό. Το λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, κύριε Πετρόπουλε, ότι αν περπατήσει κανείς στο κέντρο της Αθήνας που βρίσκεται η πλειονότητα των δημοσίων υπηρεσιών, θα δει τα κλιματιστικά τα οποία είναι από τη δεκαετία του 80. Και μάλιστα είναι αυτά που κρέμονται πολύ βρώμικα. Βρωμισμένα, πολύ έχεις δίκιο. Αποτελούν και εστία μόλυνσης, εγώ θα έλεγα, για πολλά σημεία. Και γι' αυτό βλέπεις και το κοντράστ μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες με αναμνηστήρια σε πολλές περιπτώσεις. Ήδη υπάλληλοι εκεί να καλύπτουν τις ανάγκες. Άρα τι συζητάμε. Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει τουλάχιστον αβίαστα, θα έλεγα, είναι τι ακριβώς θα γίνει με τις υπηρεσίες, ας τις πούμε, πρώτης γραμμής, με τα δημόσια σχολεία ή με τα δημόσια νοσοκομεία. Και αν τελικά η ιδέα του αντικινήτρου της απαγόρευσης ή της αναστολής των προσλήψεων θα ισχύσει. Θα ισχύσει, για παράδειγμα, με ένα ογκολογικό νοσοκομείο, το λέω γιατί είναι και η κυρία Παγώνη εδώ. Καλά, και καλά κάνετε και τα αναφέρετε και θα πάρουμε και μια απάντηση. Στο 9% δεν θα προσληφθούν ογκολόγοι ή νοσηλευτές, για παράδειγμα, γι' αυτό. Το λέω επειδή είναι ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο χώρο. Και τελικά πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τέτοιοι χώροι χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία τους ή χωρίς να επιβαρύνονται οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, προκειμένου οι ασθενείς ή οι μαθητές ενός σχολείου, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Πάντως, να πω και κάτι άλλο τώρα στην κουβέντα, επειδή το γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι. Εάν το δημόσιο μάζευε τα λεφτά που δίνει σε ενίκεια για να κάνει βιοκλιματικά κτίρια, κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον, θα είχαμε εξοικονομήσει την δεκαπλάσια ενέργεια από αυτήν που προσπαθεί τώρα να εξοικονομήσει οποιαδήποτε εξαγγελία, έτσι. Δηλαδή, να τα λέμε όλα, γιατί αυτό με τα ενίκια των δημοσίων υπηρεσιών σε παλιά και κακά κτίρια είναι ένα χρόνιο πρόβλημα πολλών δεκαετιών. Και αυτά τα μέτρα που ακούσαμε τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε, οπότε δεν ξέρουμε και αν θα λειτουργήσουν μάλλον. Σωστό. Επιτρέψτε μου μόνο όμως, θεωρώ, όπως σας είπα και αφετηριακά, ότι είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Έχω όμως την εντύπωση ότι ως ένα βαθμό είναι και παρελκυστική, υπό την έννοια ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι σήμερα, οι πολίτες, δεν είναι το αν θα μειωθούν 5 ή 10% η ενέργεια στο δημόσιο, αλλά πώς δεν θα χάσουν, δεν θα κοπεί το ρεύμα σε πολίτες, πώς θα μπορέσουν να θερμαθούν οι πολίτες, πώς δεν θα έχουμε ανθρώπους που θα ανάβουν μαγκάλια. Και γι' αυτό, ξέρετε, θα πρέπει να πάρθουν πολύ σοβαρότερα μέτρα και να γίνουν πολύ σοβαρότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για την πραγματική ενίσχυση των μισθών. Ιδιαίτερα, αφού εκπροσωπώ, αν θέλετε, και τους δημοσίους υπαλλήλους, να το πω και ας μιλήσει και η κυρία Παγώνη εδώ. Οι εργαζόμενοι στο για δημόσιο. Για να πούμε και την κυρία Παγώνη. Υποστήκαμε 48% μείωση των μισθών το 2011, και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία αύξηση. Αυτή τη στιγμή ένας πρωτοδιόρισος εκπαιδευτικός, κύριε Νιφλή, παίρνει μικρότερο μισθό από έναν αγιδίκευτο εργάτη. Και δεν πήγαινε καν θέμα συζήτηση. Και δεν αναρωτιόμαστε καν πώς αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πολύ σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, θα μπορέσουν να θερμαθούν ή θα μπορέσουν να έχουν ρεύμα. Για πάμε, κυρία Αυτή Παγώνη. Είναι η πραγματική συζήτηση. Κυρία Παγώνη, δώστε μας, αν θέλετε, ένα πολύ μικρό να σχόλιο πούμε για αυτό. Είναι δύο κομμάτια αυτά που είπατε, ναι, για να τα ξεχωρίσουμε. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε και το υπόλοιπο που είναι για τους αναισθησιολόγους. Πώς το γίνεται. Ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κατανάλωση ενέργειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκεκριμένα κτίρια, όπως είναι τα κτίρια που αφορούν τα νοσοκομεία, θα μπορεί να γίνει εκεί μείωση ιδιαίτερη. Εκεί υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν μηχανήματα συγκεκριμένα μονάδων του νεφρού, που εκεί δεν μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε να μείωσε ούτε απολύτως τίποτα. Κυρία Γιατί Παγώνη, θα είναι αστείο να μπεις σε μια τέτοια συζήτηση για να πεις ότι θα γίνει μείωση σε αυτά τα κτίρια. Εντάξει, τουλάχιστον όμως να βρεθεί μια λύση. Αν δεν είναι αυτό λύση, κυρία Παγώνη, γιατί δεν σας συμβουλεύονται εσάς, τους ανθρώπους υγείας. Ποτέ τους ειδικούς δεν συμβουλεύονται, δεν το ξέρετε εσείς αυτό. Συμβουλεύονται όλους τους άλλους εκτός από τους ειδικούς και αυτούς που είναι συμμάχημες θέσεις. Το ίδιο έγινε και με το θέμα της νόσου COVID-19. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι είχαν άποψη, εκτός από εκείνοι που διαχειριζόντουσαν τους αρρώστους. Πάμε στο δεύτερο θέμα, όσον αφορά τις προσλήψεις. Mm-hmm.
οι προσλήψεις για τα θέματα της υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε στην αρχή, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, παιδοαναισθησιολόγοι στον παιδό. Τι θα πούνε, ότι δεν θα κάνω προσλήψεις στον παιδό για το νοσοκομείο παιδό, όταν υπάρχει τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Εκεί πείτε αυτό μας το και γίνεται. Να το πούνε, θα γίνει σκοτωμός. Προσέξτε τώρα, για να μην προκαλέσουμε, κυρία Παγωνή, για να μην προκαλέσουμε πανικό, να πούμε, επειδή μου το είπατε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν πάνε πίσω τακτικά, έκτακτα χειρουργεία. Αναστέλλονται όμως τα τακτικά. Υπάρχει, έτσι, λοιπόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χειρουργία. Και θυμίζουμε το εξής. Ναι. Τα επίγοντα γίνονται και δεν υπάρχει περίπτωση γιατρός, χειρουργός ή οποιασδήποτε άλλες ειδικότητες να μην κάνει αυτά τα χειρουργεία που χρειάζονται στις εφημερίες τις γενικές. Όμως, ωραία, εκτός από τα επίγοντα υπάρχουν τα τακτικά. Και τα τακτικά στην ουσία επίγοντα γίνονται μετά, σωστό, από κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάμε κάποια χειρουργία ή σταματάμε κάποιες διαδικασίες. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, πόσο αναισθησιολόγοι λείπουν? Πάρα πολλοί αναισθησιολόγοι, ναι, και η αιτία είναι πρώτον ότι οι αναισθησιολόγοι οι οποίοι υπήρχαν πήγαν στα ιδιωτικά. Μάλιστα. Γιατί δεν είχαν προσληφθεί στο δημόσιο. Ναι. Και τώρα που θυμηθήκαμε εμείς να προσλάβουμε αναισθησιολόγους, οι αναισθησιολόγοι έχουν φύγει. Και το δεύτερο είναι μια ειδικότητα που δεν πάει πολλοίς κόσμος. Όταν λέτε έχουν φύγει, έχουν πάει στο εξωτερικό. Έφυγαν για το εξωτερικό. Φυσικά, όταν κάποιος πάει στο εξωτερικό και παίρνει 5.000 μισθό, θα καθίσει με 980 ευρώ στην Ελλάδα. Μα είναι αστεία πράγματα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι αστεία και για μας. Στον ιατρικό κλάδο, ναι, βεβαίως ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι ήταν μείωση 48%, στους γιατρούς ήταν 52,3, δεν ήταν 48. Όταν λοιπόν κόβεις μισθό 52,3 και έχουμε διεκδικήσει και στο ΣΤΕ και έχουμε κερδίσει δικαστήρια, mm-hmm, και δεν έχουμε αποζημιωθεί για όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αρχίζει να απογοητεύεται. Κυρία Παγώνη, έχει οικογένειες, πείτε κάτι ακόμα. Έχει παιδιά. Κυρία Παγώνη, πείτε κάτι ακόμα. Συζητάμε ότι δεν έχουμε γιατρούς ή δεν έχουμε νοσηλευτές ή δεν έχουμε δεν ξέρω τι. Και όμως έχουμε γεμίσει με επικουρικούς. Δηλαδή επικουρικούς, συμβασιούχους έχουμε. Μόνιμους δεν έχουμε. Και αυτό είναι πάντα μια συζήτηση που γίνεται. Ευτυχώς, δεν έχει καθόλου ειδικότητα. Ευτυχώς, ένα λεπτό να τελειώσω σε αυτό. Ευτυχώς που υπήρχαν οι επικουρικοί γιατροί και υπάρχουν. Και βοηθούσαν αυτό τον καιρό τα 2 χρόνια τα νοσοκομεία για να ανταπεξέλθουμε στην νόσο COVID που δημιουργήθηκε ο πανικός, mm-hmm, και έβαλαν πλάτη αυτοί οι άνθρωποι. Και λογικό είναι να ζητάμε αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν. Ακριβώς, γιατί πάντως, δεν πρέπει να ξεφύγουν. Συγγνώμη, θα φύγουν, θα πάνε στην Αγγλία και θα πάνε και στη Γερμανία, ναι, και δεν θα τους έχουμε στην Ελλάδα. Το επικουρικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, επιτρέψτε μου, ναι, είναι άνθρωποι με επισφαλή σχέση εργασία, όπως οι επικουρικοί. Είναι διάφορο τύπο εργασία. Το άλλο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία, κύριε Πετρόπουλο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ, βεβαίως, βλέπω ότι υπάρχει λίστα αναμονής, κυρία Παγώνη, για χειρουργείο, τακτικό χειρουργείο, που πολύ σωστά λέτε ότι αυτό αργότερα γίνεται έκτακτο, από το 19. Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, για να μην μπερδεύετε και πάλι. Για αναισθησιολόγο. Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες, ναι, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή συγκεκριμένα τακτικά χειρουργεία, όπως νευροχειρουργικής και άλλες ειδικότητες, που υπάρχει λίστα αναμολής σε νοσοκομεία. 3,5 χρόνια, κύριε Παγώνη, ισχύει αυτό? 3,5 χρόνια περιμένει ένας άνθρωπος για να χειρουργηθεί? 3,5 χρόνια δεν είναι, θα είναι κάποια εξαίρεση, και αυτή η εξαίρεση πρώτα έχει αξιολογηθεί από γιατρούς που έχουν δει το περιστατικό, γιατί έχουν ευθύνη και εμείς οι ίδιοι που βλέπουμε τα περιστατικά. Μάλιστα. Γι' αυτό και πιέζουμε όσο γίνεται περισσότερο, μάλιστα, να προχωρήσουν και οι προσλήψεις και να προχωρήσουν και τα τακτικά χειρουργεία όσο γίνεται προγρήγορα. Και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι πολλοί γιατροί δεν πήραν άδεια για να μπορέσουν να από αυτές τις λίστες τουλάχιστον να κάνουν κάποια περιστατικά και να εξυπηρετήσουν και κόσμο. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, πριν σας αφήσουμε, έρχονται στη χώρα μας τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Πείτε μας δύο λόγια για αυτά, γιατί θα ακούσουμε από την λοιπόν, ενημέρωση. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, mm-hmm, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν μπορούν να κάνουν επικαιροποιημένα εμβόλια. Αυτό ξεκαθαρίζεται. Πρέπει να έχεις κάνει τις 2 δόσεις ή αν έχεις κάνει το μονοδοσικό και τότε ξεκινάς
να μπει στις ομάδες βάσει της εισήγησης που θα γίνει τη Δευτέρα από την Επιτροπή Εμβολιασμών για να κάνεις το επικοινοποιημένο. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί δεν μπορούν να κάνουν επικοινοποιημένο. Θα είναι για αυτό να γίνει αυτό. Ξεκάθαρο, θα γίνει κατά ομάδες, θα προηγηθούν κάποιες ομάδες όπως είναι οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, οι άνω των 60, οι αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Έχουμε όμως πολλά ερωτήματα, κυρία Παγώνη. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλά έχουμε πολλά ερωτήματα και θέλω να τα απαντήσουμε. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, αν δεν έχω κάνει την πρώτη και τη δεύτερη δόση, γιατί δεν μπορώ να κάνω το επικαιροποιημένο? Γιατί οι μελέτες έχουν γίνει σε εμβολιασμένους ανθρώπους. Εκεί έχουν δοκιμαστεί αυτές οι μεγάλες μελέτες. Πώς θα μπουν αυτοί οι οποίοι είναι εμβολιαστοί? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι έρχεται ένα νέο κύμα τώρα το χειμώνα και πρέπει να εμβολιαστούμε? Πολύ πιθανόν να έχουμε αύξηση, πάμε σε κλειστούς χώρους, αλλάζουμε τελείως περιβάλλον και λογικό είναι να υπάρχει αύξηση. Μάλιστα. Όμως ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί δεν μπορούν να το κάνουν και ο λόγος είναι ότι οι μελέτες έχουν γίνει σε εμβολιασμένους ανθρώπους. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Πετρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Ο Σπύρος Εφρεμετίδης μένει μαζί μας για τα ερωτήματα του κόσμου. Όχι, δεν θέλω να πω ψενά. Γιατί έχει και νόημα να δει και το επόμενο θέμα, Σπύρο, γιατί θα συνδεθούμε τη Θεσσαλονίκη πάλι με τον Αντώνη Τζολναρά, που είναι σε φούρνο και είναι, το έλεγε το πρωί η Χρύσα. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Ότι πλέον επιλέγουμε να βγάλουμε το ψωμί από το τραπέζι. Έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Καλή σας ημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς. Τα πράγματα λόγω της ακρίβειας έχουν δυσκολέψει πραγματικά για όλους και στα πιο βασικά αγαθά. Έχουμε δίπλα μας την πρόεδρο του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, την κυρία Έλσο Κουμέρια, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και θα μας δώσει λίγο έτσι μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Στον κλάδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Προφανώς και ο κόσμος μειώνει τις αγορές του. Είναι λογικό, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα κόστη της ενέργειας, του πετρελαίου που έρχεται, των σχολικών που ξεκινάνε τα σχολεία. Είναι βέβαιο ότι αυτό επιδρά στην αγορά και επιδρά αρνητικά. Από την άλλη πλευρά, για μας γίνεται ακόμα πιο δυσκολότερο τη στιγμή που με τα τωρινά νούμερα το μέσο αρτοπίο θέλει πάνω από 100 ευρώ την ημέρα μόνο για ρεύμα. Ναι. Και μπορεί να γίνονται φιλότιμες προσπάθειες με τις επιδοτήσεις. Απλά θα πω ότι και με τις επιδοτήσεις το κόστος του ρεύματος για τα αρτοπία είναι συν 140%. Πού να τα πρωτοδώσεις, την επιδότηση, δηλαδή, πού να την πρωτοδώσεις. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσάς το φούρνο το δικό σας, ισχύει το 20% της μείωσης στην αγορά του ψωμιού ή είναι διαφορετικό? Όχι. Όχι τόσο πολύ, λέτε. Είναι παραπάνω. Α, παραπάνω. Είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Είναι πάνω από 25%. Είναι παραπάνω από 25%. Και όσο ο κόσμος, όσο ξεκινάμε τώρα με σχολεία, με έξοδα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όλο αυτό το μείον θα γίνει από την αγορά. Μου κάνει και τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θυμάστε άλλη περίοδο που να είχατε τέτοια πτώση στις πωλήσεις του ψωμιού? Γιατί είναι εντυπωσιακό για την Ελλάδα, μιλώντας για το ελληνικό τραπέζι. Δεν λείπει ποτέ από το ελληνικό τραπέζι το ψωμί. Ναι. Στις μέρες που διανύουμε, γιατί έχουμε Σεπτέμβριο, δηλαδή ο κόσμος έχει επιστρέψει από διακοπές, από χωριά κλπ. Ναι. Όχι. Τέτοιες μειώσεις παρουσιάζονται συνήθως το καλοκαίρι που ο κόσμος φεύγει. Όμως το Σεπτέμβριο αναθαρεύαμε κι εμείς και χαμογελούσαμε περισσότερο, γιατί άρχιζε η ζήτηση να ανεβαίνει. Εδώ τώρα έχουμε αυτή τη μείωση που συνεχίζεται και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πράγμα και πολύ δύσκολο για μας. Και πώς θα τα βγάλετε πέρα για αυτό το δύσκολο χειμώνα που περιμένουμε. Ακριβώς. Και έχετε ακριβώς, 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 ακριβώς. Να είστε καλά, σας την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε, Αντώνη, και εσένα. Να είστε καλά, και ερχόμαστε πίσω εδώ στο στούντιο, γιατί... Και νομίζω ότι από αυτό το πρώτο θέμα το οποίο προτάσουν οι τηλεθεατές είναι ακριβώς η επιταγή ακρίβειας. Ναι. Να πάρω δηλαδή από το ψωμί ψωμάκι. Ο κύριος Μάνος, ένας από τους τηλεθεατές φίλους, μας ρωτάει αν θα δοθεί επιταγή ακρίβειας τον Οκτώβριο. Και η απάντηση είναι, κύριε Μάνο, και για τους φίλους που παρακολουθούν, ότι αυτό το θέμα της επιταγής ακρίβειας θα ξεκαθαριστεί
σύντομα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε πραγματικά να δούμε αν θα δοθεί επιταγή ακρίβειας ή αν θα δοθεί κάποια επιταγή σχετικά με τα σούπερ μάρκετ που λέγαμε για την αγορά τροφίμων ή θα δοθούν συνδυαστικά και το food pass ή θα δοθούν συνδυαστικά και τα δύο. Τώρα, η κυρία Αναστασία αναρωτιέται τι θα γίνει με τις διορθώσεις λαθών στις αιτήσεις για το Power Pass. Γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Θυμίζω ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία αυτή. Κάποιοι έκαναν λάθος στον τραπεζικό λογαριασμό, κάποιοι έκαναν λάθος στο μετρητή ρεύματος. Υπήρξαν λάθη στην διαδικασία αυτή και δεν πήραν σήμερα την επιδότηση του ρεύματος. Οι δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα, προσωπικά του κυρίου Σκρέκα, ήταν ότι από τα τέλη Ιουλίου θα γινόταν μια προσπάθεια όχι να ανοίξει πλατφόρμα, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος ηλεκτρονικά προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Μέχρι σήμερα, μάλλον δεν έχει βρεθεί αυτός ο τρόπος και περιμένουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να δούμε τι θα γίνει με την πλατφόρμα αυτή, πώς θα μπορέσουν να διορθούν τα λάθη του Power Pass. Ο κύριος Νίκος, φίλος τηλεθεατής, είναι ασφαλισμένος, μας λέει, στο ΤΕΒΕ, στο πρώην ΤΕΒΕ. Κατέθεσα για σύνταξη αναπηρίας. Η επιτροπή μου έδωσε ποσοστό 55%. Σύνταξη δεν έλαβα, αν μπορεί να γίνει κάτι. Δυστυχώς, όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, με την υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να έχουν 67% και άνω για να πάρουν σύνταξη. Σύνταξη αναπηρίας, επαναλαμβάνω. Έρχεται όμως το μήνυμα ασφαλιστικό του κυρίου Χατζηδάκη, το οποίο αναφέρει ότι θα θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για τη συντάξη αναπηρίας και συνεπώς το ποσοστό του 67% θα πέσει στο 50%. Συνεπώς θα πρότεινα, κύριε Νίκο, να περιμένετε λίγες ημέρες να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, προκειμένου μια αδικία που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες να τακτοποιηθεί. Δηλαδή, με 55% που έχετε, να μπορείτε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας. Και να κλείσω με τον κύριο Στέλιο, ο οποίος μας λέει το εξής. Είναι πολλά μηνύματα αντίστοιχα. Είμαι υγειονομικός, βρίσκομαι ένα χρόνο σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού. Τι θα γίνει με εμάς? Πράγματι, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρόσφατα μια υγειονομικός της Κορίνθου που εργάζεται στην Κόρινθο κέρδισε την αίτηση αναστολής που έκανε και θα πάρει τις μισές αποδοχές της από το νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο κύριος Πλεύρης λέει ότι θα επανεξεταστεί το θέμα των υγειονομικών. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα ρυθμιστεί, διότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αδικία. Αυτά... Δεν παίρνουν καθόλου χρήματα εδώ και ένα χρόνο υγειονομική. Αυτά καθόλου. Είναι όλα ερωτήματα που μας έχετε στείλει εσείς και ο Σπύρος κάθε μέρα σταχυολογεί, αποκωδικοποιεί και μας τα παρουσιάζει. Αναγκάζομαι και έπαιζε ο μόνος μου πλάνο γιατί έχει σηκωθεί και έχει φύγει. Έχω σηκωθεί και έχω φύγει, διότι παιδιά τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα έρθω εδώ, σας παρακαλώ, με τη βοήθεια εδώ των συναδέλφων μου, διότι ο Παναγιώτης Στάθης έρχεται εδώ με ένα τάπερ και μου δίνει το τάπερ το πρωί. Γνωρίζουμε όλοι μας τι κάνουμε. Εδώ. Εδώ, δεν δικό μου. Μου δείχνει το τάπερ. Εμείς κάνουμε εκπομπή και εσύ δείχνεις το τάπερ. Ρε, του συναδέλφου είναι το τάπερ. Εγώ δεν τρώω ψωμί. Εγώ θα πάρω το ψωμί ψωμάκι. Θα πάρω το τάπερ και θα φύγω. Στα διαλύματα ο Καμπουράκης βάζει και καμιά ρακή και να βάζει ένα μέσα. Σε παρακαλώ, εμείς είμαστε επαγγελματίες στον αέρα. Απάντηση ναι ή όχι. Πείμα έχει ή όχι. Ενδέχεται, λέει Δημήτρης Καμπουράκης. Αύριο λοιπόν και πάλι μαζί έρχεται Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Θα είμαστε εδώ μαζί σας. Έρχονται Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης και Ωρελάδος. Γεια σας.